Της Κακομοίρας. Άκουσες τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Ραπτό.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Γιτάρ, γιτάρ, γιτάρ. Παρακαλώ. Κλειδαράζε και... είμαι ανατολική τράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές τορακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβούμε τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα. Καλό απόγευμα σε όλους. Μα πιο καλά, σαν το σκεφτό, μα πιο καλά. Μετρόπολης 95,5 των FM ακούτε. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5 των FM της Κακομοίρας. Με τον Εμίλιο Γαβριλίδη στήριγμιση των ήχων, τον Θανάση Καδεμπάκη στο production, κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Κωστή Ραπτόπουλο στο στούντιο και τον Γρηγόρη Κοκκίνο από το τηλέφωνο, καθώς είναι κλινήρης εδώ σε 95,5 των FM της Κακομοίρας μέχρι και τις 4. Πάμε. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική απόσυρση του αυτοκινήτου σου. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τηλεφωνήσεις στο 18133, έχοντας μπροστά σου μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Έχουν μεγάλη τοπική πείρα στον χώρο, θα σου δώσω την καλύτερη λύση, την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, στο 18133. Πάμε. Γράφετε 955, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνουμε στο 54340. Μετρόπολης 95,5 επικοινωνούμε στο Facebook και μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα
η Εσκιάδης Μπαλουδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, η εταιρεία η οποία για τελευταία μέρα σήμερα έχει την απίστευτη προσφορά για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου με 17.500 ευρώ μόνο. Η τιμή είναι με την επιδότηση της ΔΕΠΑ, είναι τελευταία μέρα της προσφοράς. Οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί μπορείτε να απευθυνθείτε στο 2310-596-596 ή να πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφακτέο, τώρα που έχει ανοίξει ο κόμβος, είναι 5 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Πάμε. Πάμε. Ampinar.gr, πάνω από 2.500 προσφορές για τους φίλους οι οποίοι θέλουν να διαρρεύσουν το δικό τους γεύμα. Περισσότερα είτε στο site είτε στο application το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε είτε στο tablet είτε στο κινητό σας. Πάμε. Πάμε. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό για τη μάχη της Γαλοπούλας, καθώς το Μετρόπολης 95,5 κλειώνει 3 γαλοπούλες καθημερινά. Εσείς μείνετε συντονισμένοι σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε τη μάχη της Γαλοπούλας, η οποία με το που θα ακούσετε ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι να παίζει ανά πάσα ώρα και στιγμή στο Μετρόπολης 95,5, τηλεφωνείτε στο 2310 για 390. Ο πιο γρήγορος κερδίζει την γαλοπούλα των Χριστουγέννων, γιατί πολύ απλά το δικό μας το πουλί είναι το καλύτερο. Εντάξει, Κωστή. Το δικό σου το πουλί είναι το καλύτερο. Το δικό μας. Οι δυο μας ένα πουλί έχουμε. Η γαλοπούλα μας, ναι. Οι δυο μαζί κάνουμε ένα πουλί. Μάλιστα. Εντάξει. Αλλά είναι πουλί. Πρόβλημα το θέμα. Είναι χοντρό. Οι δυο μαζί κάνουμε ένα χοντρό και φαλακρό πουλί. Καλά, αγόρι. Τι έγινε, καλά έκανες και δεν ήρθες στο στούντιο να κάνεις αψού, ξέρεις, άμα φτερνιστεί ρινόκερος με γρήπη, ρίχνει κάτω 12 λέει ανθρώπους. Εσύ που έχεις κάνει στη ζούγκλα τόσα χρόνια έχεις πείρα. 100%. Το σέβομαι. Από χθες πάντως το βράδυ σε ακούω καλύτερα που βγήκες. Γιατί εχθές σερνόταν η φωνή σου, γιατί αυτή η καταρροή που σε έπιασε. Έτσι. Η καταρροή έχει συμμαζευτεί. Αλλά καλά κάνεις και μένεις στο σπίτι. Ναι. Αυτά είναι. Τα αντισώματά σου, ας πούμε, όταν χειμωνιάζει και τα λοιπά, πρέπει τις βιταμίνες να παίρνουμε, να κάνουμε και πάλι μας ρίχνει κάτω. Ναι, εντάξει. Τις παίρνω ούτως ή άλλως, Κωστή μου, έχει δεν έχει. Τώρα τις παίρνω μία παραπάνω. Γιατί παίρνεις, ρε Γρηγόρη, εσύ, για ποιο λόγο, ας πούμε, παίρνεις βιταμίνες. Θα σου πω λόγο. Πίνω καθημερινά 1.000 βιταμίνες Σε. Ωραία, για ποιο λόγο το κάνεις, για να την άμυνά σου. Η βιταμίνη Σε τονώνει το ανοσπιτικό σύστημα, για να καταλάβεις, 1.000 ναι. Είναι ίσον με 10 κιλά πορτοκάλια. 10 υπάρχει κιλά πορτοκάλια. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να φάμε 10 κιλά πορτοκάλια. Αν πάμε 10 αρκό... κιλά πορτοκάλια, πάτε σε εγκεφαλικό, θα ανέβει η πίεση σου. Να μην λέω ότι δεν παθαίνει κανένα. Καλά, καλά. Δεν παθαίνει κανένα εγκεφαλικό. Να εξηγήσω κάτι. Ανεβαίνει η πίεση, αυτό... είναι με τα πορτοκάλια, δεν το ξέρει αυτό. Δεν ισχύει αυτό που λέω. Δεν ισχύει αυτό που λέω. Άμα σε ακούει τώρα ένα παθολόγο ή ιατρό, να μα πει, άμα φας 10 κιλά πορτοκάλια, ναι, τσακωθεί με κανένα στον δρόμο να μην θα κοκκινήσουν τα μάγουλά σου σαν τον Αϊβασίλη. Το 10 κιλά που σου είπα είναι μια υπερβολή. Άντε πάλι υπερβολή. Τα πορτοκάλια τα οποία μπορεί να φας ναι. Με μια βιταμίνη C δεν μπορεί να τα καταναλώσει. Απλά είναι τα πράγματα. Ναι. Και η βιταμίνη C έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Τι πλεονέκτημα έχει η βιταμίνη C? Είναι η μοναδική βιταμίνη η οποία τονώνει το νοσηπητικό σύστημα, ναι. Κρατάει ο οργανισμός όσο χρειάζεται και όσο πρέπει, ναι. Και την υπόλοιπη την αποβάλλει από τα ούρα. Δεν κινδυνεύει να πάθεις υπερβιταμίνωση. Υπερβιταμίνωση δεν μπορεί να πάθεις, όχι. Και δεν μου λες. Άμα ναι. Είναι, γιατί να μην ευχαριστηθείς να φας 5 κιλά πορτοκάλια και να φας τη βιταμίνη C, να πούμε. Δεν θα σου πω εγώ τι να κάνεις. Δηλαδή και άμα, γιατί δεν βρίσκουν μια βιταμίνη για 5... Εμένα δεν μου αρέσουν τα πορτοκάλια. Για 5 ουίσκι, ξέρω εγώ, 6-7. Βιταμίνη C. Βιταμίνη, για να βιταμίνη, μην για πες. Βιταμίνη C υπάρχει και σε άλλα προγνωστικής. Εντάξει. Δηλαδή. Υπάρχει και αλλού, δεν είναι μόνο στα πορτοκάλια, σου φέρνω παράδειγμα τα πορτοκάλια. Γιατί πού αλλού μπορεί να πάρεις βιταμίνη C δηλαδή. Ψάξε και βρες. Ξέρω εγώ, εσύ θα με πεις, η Δαμάσκα να φάω. Ρε εσύ, πάρε το φίλο μας τον Λοβάρη, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με αυτό το πράγμα και να σου πει πού αλλού μπορεί να βρει βιταμίνη C. Αφού εσύ με είπες, εγώ τι να πάρω τον Ελοβάρη τώρα, τον ενοχλήσω τέτοια ώρα. Τέλος πάντων. Θα πάρεις τον ειδικό, εγώ τι να σου πω τώρα. Εσύ είσαι ειδικός, τι Ελοβάρης, εσύ είσαι ειδικός. Εγώ τι να σου πω, ειδικός, εγώ, κοίταξε να δεις, εγώ ειδικός στο μόνο πράγμα είμαι στους εξωγήινους. Εσύ καθώς, κάνει διατροφή δηλαδή, ρε. Ναι. Ναι, καθώς αυτό το πράγμα με σένα, ναι.
είναι ένα διδακτορικό το οποίο δεν θα το πάρω ποτέ μάλλον. Δεν θα το πάρεις. Είσαι ανεξάντλητος. Είμαι ανεξάντλητος. Σε κάνουν αποκλειμέ. Παρότι δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε να σε δώσω ένα Σουλτάν Μερεμέτ, ναι. Είσαι ανεξάντλητος. Είμαι ανεξάντλητος. Αυτό είναι προς τη μήνυση και μαγκιά σου. Εντάξει. Είσαι ανεξάντλητος. Λέγε, τι θέματα, τι να πούμε τώρα στον κόσμο, δηλαδή για τη Δανία να με πεις ότι είναι κρύη και είναι ζεστή. Είμαι ευτυχής. Είσαι ευτυχής. Είμαι ευτυχής, γιατί παρακολούθησα χθες ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Ωραία. Για την ακρίβεια, παρακολούθησα μια καταπληκτική ομάδα, τη Δανία. Ναι. Η οποία μετά το 0-0 μέσα στην Κοπεχάγη, ναι, πήγε στην Ιρλανδία και τους έριξε 5. Ναι. Δεν σταματούσε. Ναι. Έπαιζε ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Ναι. Κυκλοφορούσε την μπάλα. Ναι. Και οι καημένοι Ιρλανδοί, σε εισαγωγικά, δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν. Έβλεπα το ταλέντο να ξεχυλίζει. Ωραίο ποδόσφαιρο, παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ. Δεν αγωθήκανε και τους συνέδριψαν μέσα στο σπίτι τους. Καταπληκτική. Μπράβο. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα, ναι, θα πρέπει να την επισημάνουμε για το Euro. Από τις πώς είχαμε πει στο Μουντιάλ, στο προηγούμενο Euro, έχετε υπόψη Βέλγιο και Πορτογαλία και πέσαμε μέσα. Λέω πρόωρα βέβαια ότι προσέξτε λίγο την Δανία του Ιούς Μάικελ, ο οποίος τον έχει διαδεχτεί τον πατέρα του κάτω από τα δοκάρια της ομάδας, είναι εξίσου καλός, δεν έχει φτάσει τον πατέρα του βέβαια για αυτά τα οποία έχει πετύχει. Και είναι μια ομάδα η οποία παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Χαίρεσε να τη βλέπεις. Ζηλεύεις, ε? Ζηλεύω. Θα ήθελα πάρα πολύ να παίζουμε έτσι. Ποιοι να παίζετε έτσι? Η Εθνική Ελλάδα. Α, κατσαπλιάδες που θα ήθελα να παίξετε. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορούμε να παίξουμε. Άσε, ρε, θα ήθελες. Θα ήθελες. Άλλα θέματα. Ωραία. Καταρχήν, υπάρχει ένα ερώτημα μεγάλο. Να ακούσω. Βλέπω, καταρχήν γίνεται χαμός στην Ιταλία με τον αποκλεισμό. Τι χαμός έγινε? Ο κακός χαμός με την Ομοσπονδία, με τον προπονητή, με ό,τι μπορεί να φανταστεί. Άσε ρε Ομοσπονδία, δεν μου λες. Δεν μένω εκεί όμως. Ναι, δεν μένω εκεί. Τι με, πού μένεις? Εγώ θα σταθώ σε κάτι το οποίο το ακούω και από φίλους μας, συναδέλφους και από κόσμο. Πολύ μεγάλο ξενέρωμα, γιατί υπάρχει πολύ συμπάθεια στην Ιταλία. Ποιος τη συμπαθεί την Ιταλία? Και εγώ τη συμπαθώ την Ιταλία. Γιατί, okay, γιατί αν τη συμπαθήσεις δηλαδή την Ιταλία? Γιατί είμαστε ουνα φάτσα ουνα ράτσα, ρε Κωστή. Από πού είμαστε ουνα φάτσα ουνα καταρχήν? Μοιάζουμε σε πάρα, είμαστε αμφισβητικοί. Οι Ιταλοί και οι Ιταλίδες, καταρχήν σαν άντρες και σαν γυναίκες, είναι πιο ωραίοι από τους Έλληνες. Πότε πήγε στην Ιταλία, ρε? Ορθέ. Πότε πήγε στην Ιταλία? Χρειάζεται να πάω στην Ιταλία για να δω. Πρέπει να πει, ναι, για να έχει. Θα περπατά, α πούμε, στο Μόντε τη Τράμπα, Μόντε τη Τρέμι, πώς τη λένε αυτοί που πήγαν. Φοντάνε τη Τρέμι, βρε. Περίμενε. Ωραία. Ναι. Και βλέπεις. Όχι, Τρέμι, βρε. Βλέπεις 10 Ιταλούς. Ναι. Θα δεις 8 ωραίους άντρες. Θα δεις. Κοίταξε να δεις. Τράβα στο κορδελιό τώρα, περίμενε. Θα δεις εκεί κάτι κοντούς, κάτι μαύρους, κάτι γουρλωμάτιδες, κάτι αγριομούριδες, κάτι ασχημομούριδες, κάτι μηταράδες, κάτι αφταράδες, κάτι παλαπρούς, κάτι στραβοκάνιδες. Πού αν το βρεις τον ωραίο? Θα δεις, ένα, καλά... θα δεις ένα στους 50. Βρε, το ίδιο και οι Ιταλίδες. Από πού είναι ο Ναφάτσο, ο Ναράτσα? Πάνε Νότια Ιταλία. Πού να πάω? Πάνε Καλαβρία, πάνε Νάπολη και θα δεις. Τι Καλαβρία και Νάπολη? Κάτι μαύρους, δηλαδή, κάτι μαύρους Ιταλούς και πάω, πάνε... Εγώ μιλάω για Ιταλό, Ιταλό. Τώρα αν είσαι μαύρος Γαργαλιάρης εκεί πέρα. Για Γαργαλιάρη Ιταλίο. Αυτό το οποίο έχει ο Ιταλός, το σπουδαίο το οποίο έχει, ή τουλάχιστον το είχε, γιατί έχουν αλλάξει πολλά τα τελευταία χρόνια, είναι το εξής. Δεν θα δεις Ιταλό ο οποίος δεν είναι καλά ντυμένος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Α, ορίστε. Και αυτό είναι, είναι μια καλή αίσθηση. Είναι κομψός. Βέβαια. Αν θα πας σε ένα κατάστημα... Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να πας στην Ιταλία, ας πούμε, σε ραδιοφωνικό σταθμό και να δεις το Ραπτόπουλο της Ιταλίας με τρίπιο παπούτσι, κοντομάνικο, αμπίτας, τον κόκκινο με τίποτα, το αρκουδοτόμενο που η μασχάλη εκείνη είναι υδρωμένη από κάτω και βρωμάει με τέσσερις τόπους στην τροτήλα. Δεν έχεις τέτοια πράγματα, αυτό λέω. Με τίποτα, παίρνεις σε μαγαζί να ψωνίσεις, ναι, καλά ντυμένος. Οπότε, οπότε τι ούνα φάτσα ούνα ράτσα, πρώτο, δεύτερο. Μοιάζουμε, ρε φίλε, σε πολλά πράγματα. Τι μοιάζουμε, σε τι μοιάζουμε? Και καταρχήν, οι Ιταλοί, καταρχήν οι Ιταλοί έχουν βαριά βιομηχανία. Έχουνε. Παράγουν πράγματα. Συμπαράγει τίποτα. Καφέ, coffee brand. Περίμενε, ρε Σιχώστα. Πώς το λένε, σάντουιτς, κρύο σάντουιτς, κρέπα, αυτό, πολύ, παρακάτω. Δεύτερο, τρίτο, ας τα πω εγώ τα γράμματα. Κασταμάτα, τι αυτοκίνητο βιταμέ. Καταρχήν είναι άνθρωποι γρήγοροι, ταχύτατοι. Ποιοι είναι γρήγοροι? Οι Ιταλοί.
Ταχύτατη είναι. Δεν μου λες. Τι. Αναλόγω στην πόλη που θα πας. Τι αναλόγω στην πόλη που θα πάω, ρε. Φρομποποδάρα. Πας Μαρτίου. Μαρτίου άνω Τούμπα. 58 λεπτά διαδρομή. Ρε, άκου, τι άσε μας καημένε τώρα είσαι ίδιος με τον Ιταλό τώρα. Πάνε στο Μιλάνο. Ο Ιταλός, ο απατεών που είναι πονηρός και τα λοιπά, έχει νόμους, μπαίνει φυλακή. Ο Έλληνας έχει λεφτά, βγαίνει από τη φυλακή. Δε, άλλο δικαστικό σύστημα. Παρακάτω. Η μαφία αστυνομική που μου έλεγε εχθές το βράδυ που μιλούσαμε. Η καλύτερη, καλύτερη αστυνομική μου έλεγε. Είναι η Ιταλή. Αυτό δεν μου έλεγε. Οι Έλληνες και οι Γάλλοι μου έλεγε είναι κοπρίτες. Έτσι δεν οι μου έλεγε. Γάλλοι, Γάλλοι. Και για τους Έλληνες με έλεγε τώρα τι μου το κάνει. Όχι, οι Γάλλοι. Α, οι Γάλλοι με είπε. Ναι. Οι Γάλλοι. Με έλεγε οι Έλληνες και σου λέω όχι Έλληνες. Μας περνάνε πολύ. Όχι, οι Έλληνες τίμοι είναι. Τίμοι, όχι, δεν έχει. Δεν έχει δουλέψει ούτε με ναρκωτικά ούτε με όπλα. Οι δημοσιογράφοι δικοί μας όλοι τίμοι είναι και οι Γάλλοι. Ναι, είναι τίμοι. Ναι, βέβαια. Ωραία. Οπότε άστο το Ιταλία. Εκεί είπαμε είναι άλλα πράγματα. Τα δικά μας θέματα τώρα, σε τον Ιταλό, τον Μπουφόν και τον άλλον και τον Ιταλό. Τα δικά μας θέματα, από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Βγήκανε τώρα οι Αριανοί και λένε ότι ο Εραστέχνης Άρης λέει διαλύεται κτλ. Τώρα διαλύεται ο Εραστέχνης Άρης, τώρα θυμηθήκαν. Δεν πληρώνει, λέει ο Λάσκαρης και ο Καρυπίδης. Για τον Εραστέχνη Άρη θα πω τα εξής. Πρώτον, είσαι ο χειρότερος στην κριτική. Εγώ. Διαφορά. Ναι. Ως κακοήθης θα πω. Κακοήθης, γιατί το ναι. Λόγο. Ο λόγος είναι ο εξής. Ναι. Υπάρχει σήμερα μια διοίκηση στον Εραστέχνη Άρη. Πάρα πολύ ωραία. Η οποία έχει παραλάβει το απόλυτο χάος. Πάρα πολύ ωραία. Η οποία δεν έκανε τα έσχη του παρελθόντος. Όχι, δεν έκανε. Και εσύ ναι. Βγαίνει συχνά πεινά και λες ναι. Γιάννη Ψηφίδη που είχε 1 εκατομμύριο ευρώ χρέη στη ΔΕΗ. Γιάννη Ψηφίδη ή ποιον άλλον που έχει. Κάτσε ρε φίλο Ψηφίδης, τα κάνω. Θα σου πω κάτι. Ναι. Ο Ψηφίδης αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος του Εραστέχνη Άρη. Σωστά. Θες από αγάπη, θες από λεζάντα, θες από... Από αγάπη και από τρέλα. Και από λεζάντα. Τρία. Λοιπόν. Μπορεί. Αγάπη, τρέλα και λεζάντα. Τρία. Και αγάπη και τρέλα και λεζάντα. Εγώ τα λέω όλα. Και. Παρέλαβε το χάος. Γιατί να πάει εκεί να παραλάβει το χάος. Δεν μπορούσε να κάτσει εκεί στο σπιτάκι του να πούμε να πιει το τσαγάκι του, να πάει στο Grand, να παίξει ένα τάβλι εκεί. Ρε, έχεις να το χρεώσεις κάτι. Μετά δεν λέω κόλος του να πάει στον Εραστέχνη. Έχεις να του χρεώσεις. Δεν έχω να το χρεώσω κάτι. Στην ομάδα μισό αυτή, τη στιγμή, βγαίνει και λέει ότι δεν μας πληρώνει η ΠΑΕ και η ΚΑΕ. Μα αφού η ΠΑΕ και η ΚΑΕ δεν έχει φράγκο, πώς θα τον πληρώνει. Ψέματα λέει. Δεν λέει ψέματα ρε ο άνθρωπος. Άλλο λέω εγώ όμως τώρα. Γιατί δεν κατηγορείς τον Καρυπίδη και τον. Και το Λάσκαρη και κατηγορείς τον Ψηφίδη. Δεν κατηγορώ κανέναν από αυτούς. Εγώ κατηγορώ. Όταν ήρθε η Μπόκα, ναι. Έλεγε θα έρθει η Μπόκα ναι. Που χρωστάει ο Ψηφίδης 1 εκατομμύριο ευρώ στο ρεύμα. Άλλο σου λέω. Αυτή τη στιγμή ο Ερασιτέχνης Άρης για την ΚΑΕ και για την ΠΑΕ είναι φύρα. Δεν με πειράζει εμένα ο Ψηφίδης. Εξάλλου είναι τίμιο παιδί. Αν υπήρχε ο Ερασιτέχνης. Ρε φύρα είναι. Τι να κάνει ο Ερασιτέχνης. Τι κάνει ο Ερασιτέχνης. Η Ερασιτέχνη. Ρε κόκκινε μου γλυκέ μου. Οι ερασιτέχνες των ΠΑΕ τι κάνουν. Παίρνουν τα βατζιλίκη από τον Σαββίδη ο Κατσαρής λεφτά. Συμφωνημένα, τίμια, 600. Έρχομαι εγώ που είμαι μπαμπάς και πάει το παιδί μου στην πάλη, πληρώνω. Έρχομαι εγώ που είμαι μπαμπάς που πάει το παιδί μου στο κάτμπολ, πληρώνω. Οι αθλητές δεν πληρώνονται κανένας. Οδηπορικά της πλάκας κτλ. Δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ. Ο ερασιτέχνης προσφέρει τίποτα στο σωματείο. Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ. Η μεγαλύτερη ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ. Σου απαντάω. Εγώ σου απαντάω. Ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ. Άμα δεν κάτσει 600 Σαββίδης και οι μπαμπάδες, λειτουργεί. Όχι. Δεν λειτουργεί. Άρα είναι φύρα. Όχι, κάνει ένα τεράστιο λάθος. Βρε φύρα είναι. Περίμενε να ακούσει. Γιατί τα 600 που δίνει ο Σαββίδης μπορούσε να πάρει δύο καλούς παίκτες στη θέση 7 και 11. Ας πούμε για παράδειγμα, λέω εγώ, και να έχει ο ΠΑΟΚ άλλους δύο καλούς παίκτες. Φύρα είναι. Ρε φύρα είναι και ο Εραστέχνης Άρης και αυτός φύρα είναι. Θα σου συμφωνώ, πω το εξής. Συμφωνώ. Φύρες είναι. Αν μου απαντήσεις ένα απλό ερώτημα. Ό,τι θέλεις. Αν ο Ηρακλής είχε Εραστέχνη επί του Καναδού, ο οποίος τον πήγε στο πύρθο εξόδωρο. Θα γινόταν ποτέ αυτό το πράγμα. Ναι, θα γινόταν. Όχι. Θα γινόταν γιατί. Λάθος γιατί κανένας Εραστέχνης παγκοσμίως, πανελληνίως, δεν ναι. Έχει λειτουργήσει σαν ελεκτικός μηχανισμός. Αλλά έχει λειτουργήσει ως τι. Πάρε, δώσε κανένα φράγκο σε μένα να μην μιλάω. Όταν είχε έρθει ο Σαββίδης. Λειτουργεί. Όταν είχε έρθει ο Σαββίδης. Γρηγόρη, άκουσε με, είναι συγκλονιστικό. Πριν από 10 χρόνια. Λειτουργεί συγκλο...
Εάν ο Ψηφίδης έπαιρνε από τον Καρυπίδη και από τον άλλο τον το Λάσκαρη και έβλεπε, έπαιρνε για τον Ερασιτέχνη και έβλεπε ατασταλίες στην ΠΑΕ και στην ΚΑΕ, θα έκανε μούκα. Έχει κολλήσει με την μπάλα και δεν βλέπει δεξιά και αριστερά. Τα ξέρω τα έργα εγώ αυτά. Δεν εσύ τα ξέρεις τα έργα. Εάν ο Κατσαρής αύριο. Άκου εμένα τώρα. Αν ο Κατσαρής αύριο. Αν ο Κατσαρής αύριο. Δείρε παιδί μου ότι ο Σαββίδης, λέμε, σαν ελεκτικός μηχανισμός, δεν κάνει κάτι καλά στον ΠΑΟΚ. Του ρίχνει 600 το χρόνο. Μπορεί να μιλήσει ο Κατσαρής. Μπορεί. Τρίχες. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Ενώ παρουσιάζει και τα 6 είναι υπέροχα. 6 μοντέλα που πρωταγωνιστούν εντός και εκτός πόλης. Twingo, Clio, Clio Sport Tourer, Megane, Captur και Kadjar. Τώρα με όφελος έως 4.910 ευρώ και επιτόκιο από 3,9%. Δυνατές συγκινήσεις. Μόνο στις εκθέσεις Ρενό. Για να μην πείτε το νερό νεράκι, πιστοποιημένα φίλτρα νερού από την Energy Water. Απαλλαγείτε τώρα από τη μεταφορά και το κόστος των εμφιαλωμένων με την αγορά ενός φίλτρου από την Energy Water. Για καθαρό υγιεινό νερό, απαλλαγμένο από χλώριο, οσμές και μικρόβια, φίλτρα από την Energy Water. Επισκεφτείτε τώρα το κατάστημα της Energy Water Λαγκαδά 335, Αερογέφυρα Σταυρούπολης και βρείτε το φίλτρο που σας ταιριάζει στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 654-555. Energy Water, το νερό που σας αξίζει. Όπα, Παναγιώτη, δεν το πιστεύω και εσύ εδώ. Τι ψάχνεις, Πετράν, τι σύμπτωση. Αν ψάχνεις, στο Παυλίδι θα έρθεις. Πρόσεχε τι τάζεις, γιατί παίζει να το πιάσεις. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 3.400.000 ευρώ στο jackpot του Joker. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Joker, από τον ΟΠΑΠ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φιλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Μασούτης, εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Τετάρτη, ελληνικές πατάτες στο κιλό, μόνο 29 λεπτά. Προϊόντα Ultrex, Timotei, Neutro Roberts, Omino Bianco και Overlay 50% φθηνότερα. Μαλακτικά Lenor και Unstoppables 40% φθηνότερα. Dixan Scone, υγρό, κάψουλες, η συσκευασία μόνο 6,90. Και καφετιέρα Grandis μόνο 14,90. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και τώρα, με κάθε έκδοση νέας κάρτας Μασούτης Visa της Eurobank μέχρι 15 Δεκεμβρίου, κερδίζετε 40 ευρώ για αγορές από τα καταστήματά μας. Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, μεϊμάλεις. Τέρμα το μεϊμάλεις. Τώρα μεγάλωσα και έγινε μεϊμάρης. Και ο μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Παλικάρι, πιάσε το γύρο τον καλό. Στα κάρβουνα. Και πού είσαι, φέρε να δοκιμάσουμε για τα κοψίδια στο μαγκάλι. Μεράκλου κι εσύ, σαν το δρόμο μας.
Οδός Μερακλή. Με την εγγύηση του ψηλοπολίου Στέλιος. Κλεάνθος 33 με Παπάφη γωνία. Μπροστά στο τρίγωνο παρκάκι. Οδός Μερακλή. Γιατί εμείς τα κάνουμε στη σούβλα με μεράκι. Delivery 2310 920 220. Τι έγινε πάλι ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά? Όχι ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα σου ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσας. Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852 27. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Μην επιμένετε κορίτσια ότι το μέγεθος δεν μετράει. Κάνετε λάθος παιδιά. Δεν έχει σημασία το πόσο. Δεν δοκιμάσατε μάλλον τον τετραπλό στα 7 to 7. Τι τετραπλό? Τετραπλή δόση σε ό,τι καφέ ή σοκολάτα θέλεις. 650 ml κυριολεκτικά ατελείωτης απόλαυσης. Ε, πού πάτε ρε κορίτσια? Στα 7 to 7. Για τετραπλό φυσικά. Για όλους εσάς που δεν χορταίνετε ποτέ τον καφέ σας, δημιουργήθηκε ο τετραπλός με ποσότητα 650 ml για πολλές, πολλές γουλιές. 7 to 7. Taste like heaven. Η Καλόε, το πρώτο ελληνικό προϊόν γνήσιας αλόης που μπήκε στα σπίτια σας, συνεχίζει να πρωτοπορεί. Τώρα, μία νέα υπερπροσφορά. Τα 3 λίτρα αλόης με φυσική γεύση, μόνο με 59,90. Τα 3 λίτρα με μαστίχα, φράουλα ή λεμόνι, μόνο με 64,90. Και τα 3 λίτρα με άγριο ελληνικό κρόκο, μόνο με 69,90. Κάντε την παραγγελία σας στο 2312-200-500 και θα τα παραλάβετε με δωρεάν έξοδα αποστολής και 3 ακόμη δώρα. Μία κρέμα χεριών και σώματος, ένα αφρόλουτρο και ένα σαμπουάν. 2312-200-500. Τηλεφωνήστε τώρα ή αναζητήστε την σε όλα τα επιλεγμένα φαρμακεία. Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας συνιστά στους καταναλωτές. Εξασφαλίστε την ορθή λειτουργία του Λέβητά σας για το χειμώνα που έρχεται. Κάντε την τακτική συντήρηση της εγκατάστασης και απολαύστε μεγαλύτερη οικονομία, ασφάλεια και συνεχή χρήση κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Μονώστε σωστά τις σωληνώσεις των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Απευθυνθείτε σε πιστοποιημένους και αδειοδοτημένους επαγγελματίες. Αεριοθές, εδάθες. Για νέες συνδέσεις τηλεφώνησε τώρα στο 11150. 3, 7, 12, 21, 34. Τι έγινε, δεν διστάζεις και μετράς πρόβατα? Δεν κρατιέμαι και διαλέγω νούμερα για το Lucky 5. Παίξε στις νέες ηλεκτρονικές κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζουν συνολικά έως 30.000 ευρώ μετρητά κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Γίνε και εσύ ένας από τους πολλούς τυχερούς που θα μαντέψουν σωστά τους 5 συν 1 αριθμούς. Lucky 5. Πάρε την τύχη στα χέρια σου. Κουπόνια συμμετοχής με την είσοδό σου στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Τον έχουμε. Ξεκίνα κόκκινο. Δευτέρα. Φύγαμε. Μ' ακούς? Ακούω. Τι άμα μιλήσεις, θα ακούσω. Λοιπόν, συνεχίζουμε μαζί με τον Στέργιο Πετκανίτσα, τον κλειδαρά μας, τον δικό μας κλειδαρά, ο οποίος φροντίζει να, όταν κλειδωθείτε έξω το σπίτι, όταν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές, ασφαλείας, λουκέτα, οτιδήποτε, με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27 έρχεται άμεσα γρήγορα και οικονομικά για να δώσει λύση στο πρόβλημά σας. Ή πηγαίνετε Δελφών 109 και Μάρκ Μπότσαρη γωνία προκειμένου να φτιάξετε κλειδιά τύπου immobilizer. Λοιπόν, ξεκινήσαμε μιλώντας για τους αεραστέχνες. Είπαμε για την Σουηδία και την τρομερή πρόκριση την οποία έκανε απέναντι στην Ιρλανδία. Μιλάμε για τους αεραστέχνες και έχουμε τις διαφορετικές απόψεις όπως έχουμε πάντα βέβαια. Τους αεραστέχνες ρε, αυτοί, ο Κωστής, οι οποίοι κάνανε, αυτοί οι οποίοι κάνανε τσάτσι μίτσι κότσι με βουλευτές, που παίζανε παιχνίδια πολιτικά, που τους βάζανε τα κόμματα για να ελέγχουν τις ΠΑΕ. Δεν μ' άφησε να σου πω το εξής. Ποιος εράστε, έχεις δει κανένα αθλητισμό ερασιτεχνικό στα σωματεία αυτά? Βεβαίως, έχω δει ερασιτεχνικό. Έχεις δει να αθλούνται? Πού, αφού πληρώνεις. Πληρώνεις. Βεβαίως, το παιδί σου. Πληρώνεις, ρε. Το παιδί σου και τα παιδιά όλων μας όταν θέλουν να πάνε κάπου. Ναι.
Καλό είναι να υπάρχει ένας οργανωμένος αεραστέχνης, ναι, ο οποίος φροντίζει. Αφού τα παίρνει από την ΠΑΕ, γιατί απληρώνει ο μπαμπάς. Γιατί δεν βγαίνουν τα έξοδα. Α, δεν βγαίνουν τα έξοδα. Θα οικονομήσουμε, θέλουμε κιόλα. Θα βγάλουμε και παντελόνι. Πολύ εύκολα εκφέρουμε. Εραστέχνη, κατά άστα ρε κόκκινε τα έργα. Άστα να πάνε στο διάλογο. Πάρε άλλο θέμα. Ο αεραστέχνης ΠΑΟΚ δεν είχε πει όχι στον Ιβάν Σαββίδη όταν είχε πρωτέρθει. Όταν του τάκατσε ο Σαββίδης, είπε ναι. Δεν ισχύει. Πώς δεν ισχύει. Γιατί λέγαν όχι. Θέλανε το γήπεδο. Μόλις του λέει ο Σαββίδης τι θέλετε, πόσα θέλετε. 600, 700, 500 το χρόνο, πάρτε τα. Δεν μου λες, μπορεί να τον κουνηθούν το Σαββίδη τώρα, μπορεί να τον ελέγξουν. Μπορούν, ναι. Πώς θα μπορέσουν, αφού τους τα δίνει. Έχει το δικαίωμα. Ρε κόκκινε, ελληνικά μιλάμε τώρα για κοινέ. Ελληνικά μιλάω. Νομικά με εμένα μου τα δίνει ο άλλος και είναι συνεπής. Γιατί αν του τυχώθω. Νομικά. Που λες ότι είναι, που λες ότι είναι οι ερασιτέχνες, οι μαμάδες του συλλόγου, οι οποίοι ελέγχουν. Πότε έλεγξαν, ρε. Τον ΠΑΟΚ, τον έλεγξαν τα χρέη που φτάσανε μέχρι εκεί, κανένας ερασιτέχνης. Ήρθε ο άνθρωπος, ο Άγιος ο Σαββίδης, τους τα πλήρωσε, τους δίνει και το ερασιτέχνη και είναι gentleman. Γιατί απευθύνεσαι σε μένα. Τι να απευθυνθώ σε σένα. Ο ερασιτέχνης Ηρακλής με τα εικονικά τιμολόγια. Ο ερασιτέχνης άλλος που δεν πληρώναν τίποτα. Του Σαουρίδη εκεί πέρα, οι διορισμένοι. Του Super 3. Λέει γιατί λέει τι έκανε ο Super 3 στον Άρη. Τι έκανε ο Super 3 στον Άρη. Το διέλυσε τον Άρη ο Super 3. Τι έκανε ο Super 3 τον Άρη τότε. Κάτι. Τι να με ρωτήσεις ρε. 1.200.000 το και 70.000 το τηλέφωνο. Τι έκανε ο Super 3 τον Άρη. Τι κακή κουβέντα μπορεί να πει. Απαράτα με μεσημεριάτικα να πούμε. Τι κακή άλλη ο ερασιτέχνης λέει δεν τον ήθελε τον. Δεν τον ήθελε τον Σαββίδη. Δεν τον ήθελε γιατί δεν τα δίνει. Τώρα. Άκου εδώ να μάθεις. Τώρα που τα ρίχνει τον θέλουνε. Και δεν τον αγαπάνε, τον θέλουνε γιατί τους τα ρίχνει. Απλά είναι τα πράγματα. Απαντάω. Απάνταση, ναι. Λοιπόν, ο Γιάννης Σιφίδης, ο πρόεδρος του Εραστέχνη Άρη, ευθύνεται για τα χρέη του Άρη. Όχι. Ο Θανάσης Κατσαρής. Ρε όχι. Να τελειώσω, να τελειώσω. Ο Ψηφίδης, ρε κόκκινε. Να τελειώσω. Ο Γιάννης Σιφίδης, ο Θανάσης Κατσαρής, ο Φώτης Θέος ή ο Αλέξανδρος Νεράτζης. Οφείλονται για τις καταστάσεις των τεχνών σήμερα. Ναι. Δεν ελέγχουν γι' αυτό. Δεν έλεξαν κανέναν. Ναι. Εγώ λέω δεν ευθύνονται. Εσύ λες ότι δεν ευθύνονται. Ο Ψηφίδης δεν μιλάει τόσο καιρό που οι παίκτες του Άρη να πλήρωτοι γιατί περιμένει να τα πάρει από τον Καρυπίδη για τον ερασιτέχνη. Τώρα που δεν τα παίρνει στον ερασιτέχνη, φωνάζει για τον Καρυπίδη. Εάν, όταν ο Λάσκαρης δεν πλήρωνε τους παίκτες του Άρη πέρσι, στάσου ρε, περίμενε να το μάθεις το έργο, ρε, κριτική. Ποιοι κριτική και ποιοι λακεδενμούνοι, ρε. Ποιοι κριτική. Όταν πέρσι οι παίκτες του Άρη ήταν απλήρωτοι στο μπάσκετ. Ναι. Μίλησε ο Ψηφίδης. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω εγώ. Δεν μίλησε. Γιατί δεν μίλησε. Περίμενε από την άλλη τη χοντρή που εξαφανίστηκε τη γυναίκα του. Τη χοντρή, τη μαύρη, πώς τη λένε τη γυναίκα του Ευσεβίου, να του ρίξει τα λεφτά. Άμα του ρίχνε τα λεφτά η Ευσεβίου και ο Καρυπίδης, ο Ψηφίδης θα έκανε μόκο. Αν ο Άρης ήταν μέσα, αν έστεινε παιχνίδια, αν δεν έβγαινε κατηγορία. Το καταλαβαίνεις, ναι ή όχι. Πολύ καλά σου απάντησα όμως. Ναι, εσύ εμένα με καταλαβαίνεις που ακούει πολύ ο κόσμος τώρα και μας ακούει. Πολύ καλά, αλλά. Ο Κατσαρής είναι τίμιος. Δεν χρέωσε τον ερασιτέχνη. Ούτε και ο Ψηφίδης βέβαια. Άλλο λέω εγώ όμως. Όταν ήρθε ο Σαββίδης, είπαν ο απατεώνας που θα έρθει να μας φάει το γήπεδο. Όταν τα βρήκανε και είπε τι θέλετε μωρέ, πόσα θέλετε, τόσα πάρτε τα. Τον άλλο χρόνο πόσα θέλετε πάρτε τα. Είδες να διαμαρτύρονται. Ούτε να πάρει το γήπεδο. Σώσανε. Τώρα που θέλει να κάνει. Με συγχωρείς. Τώρα που θέλει να κάνει γήπεδο ο Σαββίδης, μιλάει ο Κατσαρής, θα με πάρει το γήπεδο. Όχι, γιατί του τα ρίχνει. Του τα ρίχνει. Άντε, όταν μπράβο. Βάλανε πλάτη ο Ζαγοράκης και ο Βρίζας και εγγυηθήκανε. Τι πλάτη βάλανε ο Ζαγοράκης με τον Βρίζα, ρε. Χρέωσαν τον ΠΑΟΚ ο Ζαγοράκης με τον Βρίζα. Άμα δεν ήταν ο Σαββίδης, ο Ζαγοράκης, ο Βρίζας και οι υπόλοιποι, οι ηγούμενοι του φίλου σου του Βενιζέλου, η Κουμπάρη, το Πασόκ στον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ θα ήταν τώρα εκεί που είναι η ΑΕΚ, που θα πέφτε γάμα εθνική. Και εκεί που είναι ο Παναθηναϊκός. Καλά που ήρθε ο Σαββίδης, πρέπει να το κάνετε άγαλμα, να το κάνουμε άγαλμα. Γιατί αν τον αφήναμε τον ΠΑΟΚ στο Σαγοράκι και στο Βρίζα, θα πάω 80 εκατομμύρια ευρώ μέσα. Θα πει ο κόσμος τη γνώμη του μετά. Ναι, τι να πει. Θα προχωρήσουμε η γνώμη η δική μου είναι η σωστή και το αλουνού είναι η λάθος. Τι γνώμη να πει. Πάντα υπάρχει η γνώμη η δική σου και η λάθος. Η λάθος, ναι. Έτσι. Λοιπόν, τι έγινε στο Εραστέχνη, στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, το μαθές. Να έμαθα τι. Και παίζουν σήμερα μπάλα. Τι κάνουν.
13 ώρες ταξίδι και ταλαιπωρήθηκαν. Όχι, 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 όχι. Ότι αφαιρέσαν δύο διαρκείας από φίλους του ΠΑΟΚ γιατί κάνανε κριτική στον προπονητή της ομάδος. Καλά τους κάνανε. Καλά τους κάνανε. Ναι. Δεν ήταν φίλαθλοι. Το γήπεδο είναι εκκλησία. Δεν ήταν φίλαθλοι. Ο ένας ήταν διοίκηση. Διοίκηση ήταν ο ένας. Οπαδοί ήταν. Φρε, ποιοι ήταν οπαδοί? Διοίκηση δεν ήταν. Μαζί δεν διοικούσε. Το γήπεδο είναι εκκλησία. Ωραία, πλάκα με κάνεις. Τι οπαδοί ήταν? Διοίκηση είναι. Το γήπεδο είναι εκκλησία. Τι είναι? Το γήπεδο είναι εκκλησία. Το γήπεδο είναι εκκλησία. Ναι. Του μπάσκετ δηλαδή, ναι. Τι το τόσο με που το κάνανε αυτοί οι δύο κύριοι. Εσύ τι είσαι, δικηγόρος τους είσαι? Ρωτάω ρε φίλε. Εγώ βλέπω κάτι το οποίο δεν μου αρέσει. Απαγορεύεται ρε. Ο οπαδός του ΠΑΟΚ που δεν ήταν οπαδί, διοίκηση είναι ο ένας. Στο ξαναλέω. Ο ένας κάνει διοίκηση, δεν είναι οπαδός. Ψέματα λέτε ότι είναι οπαδί. Ο ένας είναι διοίκηση. Ο, και λοιπόν. Και λοιπόν, τι και λοιπόν. Και δεν είναι οπαδός. Και... Βγάλ τον και... από οπαδό. Βρε ο Πανάκαση δεν είναι οπαδός. Διοίκηση δεν ήταν. Δεν πετάξανε κάτι άντε, για να τιμωρηθεί η ομάδα. Δεν ναι, κάνανε κάτι. Α, το πάμε. Δεν δικαιώται ο ΠΑΟΞής να κάνει κριτική. Γιατί? Στο μπάσκετ. Δεν δικαιούται. Ο ΠΑΟΞής φίλαθρος, άντε θες και ο παδός, δεν έχει δικαίωμα να κάνει κριτική. Δεν στηρίζει. Ποιος το είπε αυτό? Εγώ στο λέω. Δεν στηρίζει. Με δεν στηρίζει το τμήμα μπάσκετ. Και λέει ο Πρέλεβιτς. Λέει ο Πρέλεβιτς. Δεν στηρίζεται που δεν στηρίζεται. Πάρα πολύ ωραία. Μου τη λέτε και από πάνω. Όξο. Καλά τους έκανε. Καλά τους έκανε. Ου! Θα είμαι εγώ στο γήπεδο 300 άτομα. Δεν θα έχω τη στήριξη που έχει το ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Θα μετράω τα κουτιά. Τι πες? Όταν θα βρεθεί ο Κάφρος να μην βρεθεί ποτέ. Ναι. Όχι, να μην γίνει ποτέ. Τι να γίνει? Που θα πετάξει ένα πυρσό μου στο γήπεδο. Βράζει τον πυρσό, βρε. Και θα τολμήσει μια άλλο σε λέω ρε κόκκινε ελληνικά. Βρε την ουσία κοίτα. Τι έκανε ο Πρέλεβιτς? Ο Πρέλεβιτς το κίνημα που λέγεται οπαδοί του ΠΑΟΚ, φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, μέσα του ΠΑΟΚ κτλ. Δεν το στηρίζουν. Εγώ ρωτάω. Δεν τον χωνεύω τον Πρέλεβιτς. Δηλαδή, περίμενε να έχω σχέσεις καλές μαζί του. Ούτε με τα άλλα τα παιδιά έχω καλές ή κακές σχέσεις. Λέω όμως, ο ΠΑΟΞής έχει δικαίωμα να κριτικάρει τον μπασκετικό ΠΑΟΚ? Όχι. Φυσικά. Όχι. Δεν το στηρίζει. Μπορώ να έχω διαφορετική γνώμη. Βρε, δεν πανά έξω ό,τι θέλεις. Και μπανάνα με μέλι φάει. Τι με νοιάζει εμένα. Ωραία. Και ρωτάω. Εγώ λοιπόν δίνω δίκιο στο. Αφού θες να το ανακοινήσουμε το θέμα. Πώς? Θα πεις τα ίδια. Ορίστε. Αν γίνει κάτι αντίστοιχο σε ΠΑΕ, θα πεις τα ίδια. Όχι. Γιατί? Γιατί στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ πάνε 10.000 για πλάκα σε μια προπόνηση. Ναι. Γιατί στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Γιατί στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ ο άλλος πληρώνει. Για οποιαδήποτε ΠΑΕ μιλάω. Μπορείστε. Για οποιαδήποτε ΠΑΕ μιλάω. Όχι, συγκεκριμένα να μιλήσεις. Ο Ντέμις ο Νικολαίδης έδωσε δύο οπαδούς της ΑΕΚ. Ναι. Και τον εξαφανίσανε. Το ξέχασες? Τι έδωσε δύο οπαδούς της ΑΕΚ, δηλαδή? Δύο οι οποίοι παρεκτράπηκαν. Ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς το περιστατικό. Ναι. Τους έδωσε στην αυτοτομία και από τότε έγινε το μαύρο πρόβατο για τους οργανωμένους. Ναι, ας πλήρωνε ο Ντέμι την εφορία και ας σου έλεγα εγώ. Και ας πλήρωνε ο Ντέμι από την τσέπη του. Το ένα γιατί, το ο Ντέμις, γιατί ο Ντέμι Βανδύς λέγεται στο επίθετο για μένα. Ας πάει πρώτα να πούμε να βγάζει πιο πολλά λεφτά από τη γυναίκα. Γιατί του. Γιατί αλλάζει και κουβέντα. Ας τα μας ρε το παράμυθι με τον Ντέμι τώρα. Έγινε ντιστζόκεϊ τώρα στα 45. Απαράτα με και εσύ τον Ντέμι μωρέ τώρα. Απαράτηστε με όλοι μωρέ τώρα. Πρεάσε με καημένε τώρα που είναι το ίδιο τώρα ο Πρέλεβιτς. 5 χρόνια δεν το στηρίζει κανένας. 300 άτομα στο γήπεδο. Πάσε με καημένε τώρα. Άμα παίξει πάω Κάρης, πάνε να βρίσουν τον Άρη. Άμα παίξει πάω Ολυμπιακός, πάνε να βρίσουν τον Ολυμπιακό. Δεν έχει στήριξη καμία. Πληρωμένοι παίκτες. Επειδή με βάφτισες δικηγόρο τους, διαρκείας είχανε, δεν πήραν εισιτήριο για το συγκεκριμένο. Ρε δεν οπαδί ρε. Ρε καταλαβαίνεις. Ο Πανάκας ήταν διοίκηση. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου. Και λοιπόν. Δηλαδή άμα. Τι και λοιπόν. Δεν έχει δικαίωμα να πει τη γνώμη του. Ω, δεν έχει. Από πού και ως πού. Έτσι δεν έχει. Συγγνώμη ρε φίλε, εφόσον... Βρε δεν έχει. Το μπάτζετ της ομάδας είναι έτσι για τα τάρταρα. Γίνεται μια περάσταση. Κόσμος δεν πάει. Διαρκείας δεν παίρνουνε. Μπουτίκ δεν λειτουργεί. Και θέλουν αυτοί τώρα να κάνουν κριτική. Αφού υπάρχουν έστω λίγοι που πάνε, θα τους διώξουμε και αυτούς. Ορίστε. Και υπάρχουν έστω και λίγοι που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια για τους διώξουν. Δεν στηρίζουν, από ό,τι έμαθα εγώ, τον κολλάνε τον Πρέλεβιτς. Ρε φίλε, συγγνώμη, δεν πρέπει να υπάρχει ο λόγος και αντίλογος. Όχι. Άμα στηρίζω εγώ την ομάδα του ΠΑΟΚ, πάω 40.000 κόσμο στην Τούμπα και 5.000 εκτός έδρας και δίνω μάχη με τους αεξίδες
στις γέφυρες και παίρνω το κύπελο, έχω δικαίωμα να κάνω κριτική. Λάθος κάνεις. Ακούω, ακούσε λόγω τώρα. Δεν παίζει ρόλο η ποσότητα, λάθος κάνεις. Βράσε με καημέ, πες ό,τι θες κόκκινε. Για μένα καλά τους έκανε. Παρακάτω. Καλά τους έκανε. Καλά τους ξηγήθηκε. Μια ομάδα που δεν έχει καμία στήριξη από την. Έχω εγώ ένα τμήμα μπάσκετ με μηδέν στήριξη. Όλοι το λένε οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Δεν στηρίζουμε την ομάδα. Και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος γίνεται εκεί, έχει 8 φυσιοθεραπευτές ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης πληρώνει 8 φυσιοθεραπευτές στην ΠΑΟΚ. Σε αυτούς θα κάνω κριτική. Στον άλλο τον Φουκάρα, τι κριτική να τον κάνω. Το καταλαβαίνεις, ναι ή όχι. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει 8 φυσιοθεραπευτές. Θα μπορούσε ο Σαββίδης να δανείσει 2 στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό λέει ο Πρέλεβιτς. Και του κολλάτε και από πάνω. Εγώ με τον Πρέλεβιτς δεν έχω αγαθές σχέσεις. Ούτε με τον άνθρωπο είχα ποτέ καλημέρα, καλησπέρα. Τον έβλεπα ένα παιδαρά να παίζει μπάσκετ και από εκεί και πέρα ξέρω ότι είναι ένας τίμιος πρόεδρος διαχειριστής. Δεν κλέβει, προσπαθεί να βρει χορηγίες, δεν προκαλεί χαμηλών τόνων. Τον πάω τέταρτο και του κάνετε κριτική. Έξω δρόμο, καλά τους έκανε. Στο λέω εγώ, επί τόπου, έξω. Καλά τους εξηγήθηκε. Έξω, Έξω. Γέμισε μου το παλατάκι 2.500-3. Πάρε μου τα διαρκείας. Δώσ' μου να μπορώ να πάρω και δύο παιχταράδες να χτυπήσω τη δεύτερη θέση, την τρίτη, ξέρω εγώ να είμαι κοντά να κάνω πρωταθλητισμό και σκίσε με στην κριτική, θα σου πω εγώ. Τώρα με κολλάς, γιατί με κολλάς. Τι με κολλάς, 100 άτομα στο παλατάκι, 150 άτομα και δεν έχω να πληρώσω το ρεύμα και το πληρώνει η Πατουλίδου να πούμε, που σου βαντίστηκε στα 50 της. Άντε καημένε, άιντε, άλλα θέματα, καλά τους ξηγήθηκε, παρακάτω. Εντάξει, θα μιλήσει και ο κόσμος, ναι. Να μιλήσει. Θα ακούσει. Αλλά όποιος μιλήσει και πει μα μου, θα του πεις πας στο μπάσκετ. Πήρες διαρκείας, πήρες φανέλα, έδωσε συνδρομή. Το ρεύμα καταδέχεσαι να το πληρώνει ο Τσιτουρίδης, πώς το λένε, ο νομάρχης, πώς το λένε. Πώς το λένε το νομάρχη μας, ρε. Πώς το λένε. Ένα ψηλός, πώς, Τσιτσικώστας. Πά, χτυπάς την πόρτα ο Τσιτσικώστας και πληρώνει το ρεύμα. Και το νερό η Πατουλίδου. Δεν έχετε ψηλή. Ε. Κάνανε, εγώ πήγα στο μπάσκετ, το είδα. Καλή δουλειά. Πήγα στους αγώνες box. Με πήγανε στο μουσείο του ΠΑΟΚ. Νοικοκήρυκη δουλειά. Νοικοκυριό, παστρική δουλειά. Τίμιος. Δεν κλέβει ο Πρέλεβιτς. Δεν κλέβει, δεν κάνει πονηριές, δεν στείνει μάτς. Δεν το στηρίζετε και του κολλάτε και από πάνω. Γιατί μαγιά του κολλάτε. Δρόμο, καλά του εξηγήθηκε. Να αγιάσει η Ραμπούμο Πρέλεβιτς. Καλά του εξηγήθηκε. Δεν είπε κανένα να μην αγιάσει, αλλά. Βρεάσε με καημένε τώρα. Θα έχω εγώ τώρα το Σαββίδι που πληρώνει 8 φυσιοθεραπευτές και δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. 6 εκατομμύρια τη ουρωτή. Έχει το γραμμένο του διαιτητέ. Έχει πάρει να πούμε τι ενώσει και δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Σέρνεται και ακάρω κριτική στον Πρέλεβιτς να πούμε. 8 φυσιοθεραπευτές. Ούτε μεικτή κόσμο δεν έχει 8 φυσιοθεραπευτές. Παντού θα κάνεις κριτική. Όχι. Παντού. Όχι. Δεν μπορώ να κάνω κριτική σε ένα παίχτη που σέρνεται και παίρνει 1,5 εκατομμύριο σαν το Βιερίνια με τον άλλον που είναι ξέρω εγώ 200.000 ευρώ. Όχι. Δεν το ίδιο. Δεν το ίδιο. Αν ο Μέση δεν πάρει την Μπαρτσελόνα στις πλάτες, εκείνος θα φάει την κριτική. Του Χατζηπαναγή κολούσαμε εμείς. Όχι το Ζήφκα. Το Χατζηπαναγή κολούσαμε. Τον Αναστόπουλο θα κολούσαμε. Το Μητρόπουλο θα κολούσαμε. Δεν θα κολούσαμε τον Πέτρο τον Ξανθόπουλο. Εντάξει. Οκ. Okay. Τι οκ. Okay. Τον Κωστίκο κυνηγάγανε οι Παοξίδες όταν τάχανε τα γκολ. Το Δημόπουλο υποτίθεται κυνηγάγανε. Δεν κυνηγάγανε να πούμε τον Τρίμχολτ. Λοιπόν. Έτσι είναι ρε φίλε. Εκτός αν ο Τρίμχολτ ήταν ύποπτος να πούμε. Λέμε τώρα τυχαίο τώρα. Ή το θεωρούσαν ότι έκανε επίτηδες κάτι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορεί τώρα εγώ από το στέλεχος της επιχείρησης να ζητάω λίγα πράγματα και να λέω εμένα μου έχουν τύχει σε δουλειές. Παίρνει ο διευθυντής 4.000 ευρώ. 600 Αραπτόπουλος με τον άλλονα. Γίνεται η δύσκολη στιγμή. Ελάτε εδώ τι να κάνουμε. Εγώ μένα με πληρώνετε λέω για να εκτελώ, για να σκέφτομαι. Δώσε 1.200 να σκεφτώ. Μου δίνεις 1.500, θα βάλω το κεφάλι μου να ζοριστώ παραπάνω. Με 600 ευρώ εκτέλω, πες τι να κάνω. Λέει δεν ξέρω, να μάθεις. 4.000 παίρνεις για να πεις τη γνώμη σου τι θα κάνουμε. Όχι να πω εγώ. Εγώ είμαι κλητήρας. Τι είναι ο κλητήρας, ένας βλάκας. Πάρε εδώ εκεί πέρα, πάρε αυτά τα χαρτιά, γύρνα. Πάρε εδώ, ξεφόρτωσε, φόρτωσε. Βλάκας. Ό,τι του πούνε.
Κλητήρας είναι βλάκας. Εγώ είμαι βλάκας, λέω. Κλητήρα δεν με έχεις εδώ. Βλάκας. Εσύ δεν είσαι διευθυντής. Βγάλε το βίντεο από την τρύπα τώρα. Έτσι είναι μεγάλε. Εσύ πάρε την εταιρεία στις πλάτες σου. Θα τις πάρω τώρα. Δηλαδή θα γίνει τώρα εδώ ιστορία μεγάλη στο Μετρόπολης και από το φύλακα δώσε τη λύση. Ξέρεις θα με πει ο φύλακας. Θα μου δώσει ένα γουδί εδώ στο κεφάλι, στο διάλογο εδώ θα δώσω εγώ τη λύση. Εγώ πατάω το κουμπί, κάνω ράνο. Πού είναι ο Γρηγοριάδης με τον Μπούζο θα με πει. Έτσι είναι ρε φίλε. Θα βάλεις άνω τελεία. Πως το πες, ό,τι τελεία θες, θαυμαστικό, αποσυμπητικό, τι θες βάλε, ό,τι στίγμα θέλει. Θαυμαστικά, ερωτηματικά. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα σκάνδαλο το οποίο είναι σε σκάνδια. Και ο άλλος που είναι, ο Πανάγκας είναι ένας, ο άλλος ποιος είναι, ο Ντικ Μπασάνης. Ο Ντικ Μπασάνης, φίλος μου, καλό παιδί, εκεί στο μπαρ που έχει πάει ένα στη Σοφούλη, το Κώστα Κώστα που κάθονται. Πολύ ωραίο μπαρ, πάρα πολύ ωραίο. Τι κακό κάνανε. Άκου τώρα. Ο Ντικ Μπασάνης, 20 χρόνια, δεν τον άκουσα εγώ να λέει ούτε στο Γούμενο, ούτε στον Πατατούδη, ούτε να πούμε στο Ζαγοράκι, ούτε σε κανένα κριτική. Σε κανέναν. Ήτανε, ας πούμε, με τον πρόεδρο. Εντάξει. Είπα τη γνώμη μου. Βρε σταμάτα τώρα, θα πάθεις τα πράγματα με τη λεπτομέρεια. Ο Ντικ Μπασάνης είναι έξυπνος άνθρωπος. Δεν έκανε κριτική δυνατή στο Ζαγοράκι. Δεν έκανε στο Γούμενο. Δεν έκανε στον Παγόνι. Δεν έκανε, ας πούμε, κριτική δυνατή στον Πατατούδη. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Και ακάνει τον Πρέλεβιτς. Γι' αυτό τον έδιωξε ο Πρέλεβιτς. Τα άμαθα εγώ. Τα άμαθα εγώ. Σου λέει ρε φίλε, εσύ κάνεις κριτική στο Ζαγοράκι, όχι. Παγόνι, όχι. Γούμενο που έκλεβε, όχι. Δεν καταδικάστηκε που έκλεβε. Καταδικά έκλεβε. Λοιπόν, ο άλλος φίλος του Βενιζέλου κουμπάρος ήταν. Ο άλλος τον Πατατούδη το έκανε. Όχι, ωραία. Εμένα γιατί με κάνεις. Απάντησε μου, ρε κόκκινε. Εσύ τι θέλεις. Προχωράμε. Δεν προχωράμε. Υπάρχει ένα θέμα. Η επιφανειακή κριτική είναι βολική. Για να περάσουμε, πάρουμε το μεροκάματο. Εγώ το ματώσει το μεροκάματο. Κρίση έχει Ελλάδα. Πάει. Το πρόβλημα τη δίκη ΣΚΑΙΠΑΟΚ κατ' εμέ είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος. Και είναι αντιδημοκρατική. Γιατί βράσε μας με τις δημοκρατίες εσύ τώρα. Χριστιανό Πασόκο φασιστό μου τρένα που λέω. Κριτική τώρα. Γελάει ο κόσμος με τα επιχειρήματα που έχεις. Με βάβλες κριτική θα έχει. Κριτική αλλά και στήριξη. Με στηρίζεις. Πώς θα με κάνεις κριτική. Αφού είναι εκεί. Συνέχεια. Η συγκεκριμένη είναι εκεί συνέχεια. Άσε με καημένε. Η συγκεκριμένη είναι εκεί συνέχεια. Δεν κατάλαβα. Ο ένας δεν έκανε κριτική στο Γούμενο, στον Παγόνι, στον Πατατούδη, στον Ζαγοράκι. Και ο άλλος ήταν. Και ο άλλος ήταν διοίκηση στην ΚΑΕ. Εσύ τι είσαι ο παπάς που τους εξομολογείς. Πώς. Ο παπάς που τους κάνεις εξομολόγηση. Ποιος παπάς ρε. Τι είσαι εσύ τώρα για να καταλάβω. Ο παπάς που μπορεί να κάνει εξομολόγηση μπορεί να ρουφιάνω σε αστυνομία και να σε δώσει και να έρθει η αστυνομία ξέρω το σπίτι. Άσε με τον παπά τώρα για την εξομολόγηση. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό. Ποιο απ' όλα. Λοιπόν, καταρχήν, η διοίκηση του Παναθηναϊκού έκανε επαγγελματίες πολλά μικρά παιδιά. Τα άμαθαν. Κάτι που δείχνει πρώτα απ' όλα την κατάσταση της ομάδος. Σωστό. Από τη μία πλευρά. Ναι. Και από την άλλη είναι ένα θέμα το οποίο είναι πραγματικά προς συζήτηση. Ποιο, γιατί είναι προς συζήτηση. Το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές, είτε από το ένα οπτικό πρίσμα είτε από κάποιο άλλο. Ποιο οπτικό πρίσμα. Καταρχήν έχουμε πει ότι οι ομάδες επενδύουν πολύ σε ξένους ποδοσφαιριστές, γιατί από ό,τι φαίνεται πρέπει να κινείται το χρήμα. Σε πτώχευση όταν είναι να βγάλει Έλληνα. Λοιπόν, αντίθετα, όπως είδαμε η Εθνική Ελλάδος K19 χτες κέρδισε τη Ρωσία και προχωράει, άρα ταλέντο υπάρχει. Υπάρχει. Υπάρχει και βλέπουμε ότι οι ομάδες δεν επενδύουν σε Ελληνόπουλα. Τα οποία Ελληνόπουλα, αν προχωρήσουν, μπορούν να αποφέρουν και λεφτά στις ομάδες. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ρωτάω. Ναι. Οι Βάσκοι. Ποιος δάσκαλος. Οι Βάσκοι, η Αθλέτικη Μπιλμπάο. Ναι. Η οποία βασίζεται μόνο σε δικά της παιδιά, όχι σε ξένους. Σε ξένους οι οποίοι προέρχονται από τις ακαδημίες της βασίζεται. Για να το ξεκαθαρίσουμε για αυτούς οι οποίοι ακούνε. Όχι σε ξένους, δεν παίρνει ξένους δηλαδή, μόνο σε δικά της παιδιά. Έχει χάσιμο. Ποιος θα έχει ο Βάσκος. Οι Βάσκοι ρε που επενδύουν μόνο σε δικά τους παιδιά έχουν χάσιμο. Ερώτα τους, οι Βάσκοι είναι Βάσκοι. Οι Βάσκοι επενδύουν. Έχουν χάσιμο αυτές. Ο Έλληνας δεν επενδύει γιατί έμαθε στο δημόσιο και 200 χρόνια με δανεικά. Επειδή αυτή ο Βάσκος, ο Βάσκος λοιπόν. Επειδή αυτή η ιστορία έχει άλλη κουλτούρα ο Βάσκος. Και ότι αρπάξει ο πισινός μας τελείωσε. Βρε πουλάκι μου. Και γιατί έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ωραία. Και δεν υπάρχουν παπέλια στα αγορά. Βρε πουλάκι πρέπει μου. Κάτι να παράγουμε. Βρε πουλάκι μου. Ταλέντο υπάρχει, άρα μπορούμε να το προχωρήσουμε. Βρε πουλάκι παράγουμε. Μου. Γιατί δεν το πουλάμε. Γιατί είναι,
Γιατί το να παράγεις είναι δύσκολο, το να κλέψεις είναι εύκολο. Μα παράγουμε! Μα συγγνώμη, πριν από λίγο είπες ότι ταλέντο υπάρχει, άρα παράγουμε. Τίποτα δεν παράγουμε. Για να παράγουμε. Το μισό βήμα παραπάνω. Για να παράγουμε. Κοίτα τι σημαίνει παράγω. Ήρθε με τη Mercedes 200 στο χωριό εκεί στη Ζύχνη δίπλα ο Ολυμπιακός και έδωσε 50 χιλιάρικα στην. Πώς τη λέει την ομάδα εκείνη την κολομάδα που ήταν εκεί, ρε. Όπως τη λένε. Το Γάζωρο. Το Γάζωρο του κάτσε 50 χιλιάρικα. Επένδυσε στο Γιαννιώτη. Ο Γιαννιώτης μπορεί αύριο να δώσει στον Ολυμπιακό 1 εκατομμύριο. Οκ. Okay. Αυτό σημαίνει επένδυση. Αυτό είναι το δύσκολο. Το εύκολο είναι να πάρω εγώ ένα τερματοφύλακα, να το χρεώσω στην ομάδα μου 500.000, να του δώσω 300 και τα 200 θα τα μοιραστούμε. Ποιο είναι πιο εύκολο, το ένα ή το άλλο? Φυσικά και είναι το δεύτερο. Γιατί ο Έλληνας, γιατί ο Έλληνας να κουραστεί? Ένα από τα 5 γωνιακά μαγαζιά. Θα κουραστεί ο Έλληνας. Δεν είναι να κουραστεί το Έλληνας. Τα 6, τα 7 γωνιακά μαγαζιά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Πώς? Πέρα από τα γωνιακά μαγαζιά που υπάρχουν στην Ελλάδα. Μάλιστα. Οι υπόλοιποι γιατί δεν το κάνουν για να έχουν κερδοφορία? Γιατί φίλε μου, πριν από δευτερόλεπτα σου απάντησα, πάμε διάλειμμα, ανοίγουμε γραμμές, μήνε, να δούμε τι θα πει και ο κόσμος. Άμα κόψεις κανέναν, να του πεις να έρθει σπίτι σου, όχι στο στούντιο, γιατί αδειεί εμένα. Δεν κόβω κανέναν. Ναι. Όποιος θέλει να πλακώσει, να πάει στούντιο, να πλακώσει τον εξωγήινο. Α, ναι. Λοιπόν, και πριν πάμε στο διάλειμμα, να υπενθυμίσω ότι η εκπομπή είναι προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, που μπορεί κάποιος να κάνει οριστική διαγραφή το αυτοκίνητό του έχοντα μπροστά του μόνο την άδεια κυκλοφορίας και τηλεφωνώντας το 18133. Επίσης, μαζί μας είναι η Εσκιάδη Μπαροδήμος στο 7ο Νοσοκομείο των Θεσσαλονίκης Αθηνών, όπου σήμερα είναι η τελευταία μέρα της μοναδικής υπερπροσφοράς για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, καθώς μπορείτε να αποκτήσετε το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου με 17.500 ευρώ μόνο. Περισσότερα στο 7ο Νοσοκομείο των Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-596. Πάμε σε διάλειμμα και μετά τα λέτε με τον εξωγήινο. Έχει απάντηση ο Μπάνε. Έχει βγάλει ανακοίνωση. Την είδα την απάντηση. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Προσοχή παρακαλώ. Παρακαλείται η μαμά του μικρού Αλέξανδρου να αργήσει κι άλλο στα τυριά ή έστω να πάει για έναν καφέ στην καφετέρια του καταστήματος. Γιατί ο Αλέξανδρος δεν έχει κάνει ακόμη όση τσουλήθρα θα ήθελε. Ευχαριστώ. Στα νέα υπερμάρκετ Σκλαβενίτη στη Θεσσαλονίκη, οι αγορές γίνονται τόσο οικογενειακά όσο πουθενά. Με έναν δωρεάν παιδότοπο. Για παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά, όσο εσείς κάνετε τις αγορές σας. Και με την ποιότητα, την ποικιλία και τις προσφορές που θα βρείτε μόνο στο Σκλαβενίτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ Σκλαβενίτη στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Η έκθεση Σύμβολο για τα Ξενοδοχεία επιστρέφει δυναμικά με 470 εκθέτες. Ξενία 2017, 25 με 27 Νοεμβρίου, Metropolitan Expo. Οργάνωση φόρου, μόνο για επαγγελματίες. Μόλις τοποθέτησα νέο Λέβητα και από τιμή αφιλαμπριάκου, φίλε μου. Ερεύνησα όλη την αγορά. Δεν θα βρεις φθηνότερα. Λέβητες πετρελαίου και Λέβητες αερίου σε μεγάλη γκάμα όλων των οίκων. Βολφ, Μπουντέρους, Ίμεργκας, Ιέλο, Άριστον, Φερόλι, Σατούρν, Θερμοστάλ, Σώματα, Πάνελ και Φανκόιλ. Θερμοπομπή ηλεκτρική Λέβητες Ελνόρ Ερλέκ. Αφιλαμπριάκου. Θέρμανση, κλιματισμός, είδη υγιεινής, υδραυλικά. Επώνυμα και οικονομικά. Μεγάλο Αλεξάνδρου 17 Πηλαία. Τηλέφωνο 2310-324-779. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Πες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Venturi Stop Smoking System. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Τώρα και για στριφτά και για slim. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Χαράλαμπος Σαμπατζόγλου. 60 χρόνια στο πλευρό του φαρμακοποιού. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ψεκασμού. Διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310 933 787 και injectionservice.gr.
Πω ποικιλία, τυριά, αλαντικά, λουκάνικα, όσπρια. Το γυρίσαμε στην ποιότητα, βλέπω. Από πού τα πήρες? Από το Τσοτήλι. Το χωριό σου? Το παντοπολείο μου. Βρίσκω τα πάντα εκεί. Εκλεκτά προϊόντα από τη Μακεδονία, την Ήπειρο και όλη την Ελλάδα σε άριστη ποιότητα και προσιτές τιμές. Παντοπολείο Τσοτήλι. Μάρκου Μπότσαρη 129, λίγο πιο κάτω από τον Άγιο Θεράποντα. Δοκιμάστε τα δικά μας κρέατα από το κρεοπολείο μας νήσι στο Τσοτήλι με μία απλή παραγγελία στο 2315-528-810. 1, 2, 3, μπράβο στην Γεννησία. 5, 6, 7, επόπτη λεβεντιά. Τώρα το παιχνίδι αποκτά άλλο επίπεδο. Ήρθε το νέο site της Sportingbet. Με πιο φιλική πλατφόρμα, νέο mobile, περισσότερες στοιχηματικές επιλογές και ακόμα καλύτερες αποδόσεις. Sportingbet. Όχι τυχαία επιλογή. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής UKGC. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας 210-9237-777. Διάβασε. Track and Bus Super Heavy Duty. Και εδώ τι γράφει? Thicker Plate Grid Protection Cyclic Stability. Τι γράφει στη σφραγίδα? 2 χρόνια εγγύηση. Την μπαταρία είναι Standard. Κατάλαβες τώρα γιατί είναι οι μόνες μπαταρίες για φορτηγά και λεωφορεία με 2 χρόνια εγγύηση. Αν θες μπαταρία ειδικά για φορτηγό, νταλίκα ή λεωφορείο με εξελιγμένη τεχνολογία αιχμής, βάλε Standard Track and Bus Super Heavy Duty. Η μόνη με εγγύηση 2 χρόνια. Έσπασε το τζάμι στο σπίτι, στη βιτρίνα του καταστήματος. Πρόβλημα με το μηχανισμό της γυάλινης πόρτας? Ή μήπως λέρωσε εσωτερικά το διπλό τζάμι στο κούφωμα και θέλετε να το αντικαταστήσετε με πιστοποιημένο ενεργειακό διπλό τζάμι? Απευθυνθείτε στον Κουκουρίκο και είστε τζάμι. Διαθέτει καθρέπτες τρίπλεξ ασφαλείας, ντουζιέρες. Επισκεφτείτε το kukurikos.gr και θα εκπλαγείτε. Κουκουρίκος Νικόλαος, Προφήτη Ηλία 17, Πειλαία. Τηλέφωνο 303 506. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Η σιγουριά της αποτροπής εκδήλωσης του κάθε κινδύνου ενάντια στον άνθρωπο και τα δημιουργήματα του. Swedish System Security σημαίνει ασφάλεια. Swedish System Security, η κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για φυλάξεις κλειστών και ανοιχτών χώρων όλο το 24ωρο, όλο το χρόνο. Μελέτες, ολοκληρωμένα σχέδια, εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας. Swedish System Security, ασφάλεια με επώνυμη υπογραφή. Τσιμισκή 62, τηλέφωνα 2310-274-747 και 272-626. Μην αγχώνεσαι για το φετινό τραπέζι των Χριστουγέννων. Το Μετρόπολης 95,5 είναι εδώ και σε προσκαλεί στη μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών. Ξεκινάμε. Τη μάχη της γαλοπούλας. Να πάρεις τη γαλοπούλα σου. Νομίζω ότι το πουλί σου είναι το καλύτερο. Οπότε να σου πω ότι είσαι χαρούμενος. Και πρώτος είσαι και γαλοπούλα στη μασχάλη, είσαι μια χαρά. Να τη βάλεις, δεν παθαίνει τίποτα, θα συτέψει κιόλας, θα πει και θα είναι και πιο μαλακή. Κάλεσε στο 2310-90-90-90 και κέρδισε εσύ στη μάχη της χριστουγεννιάτικης γαλοπούλας. 3 κληρώσεις καθημερινά, διεκδίκησε τη γαλοπούλα σου, σαν να μην υπάρχει αύριο. Και να θυμάσαι, το δικό μας το πουλί είναι το καλύτερο. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, η ώρα των ακροατών που λέγει ο Κόκκινος, θα παραμείνει κλινήρης και καλά κάνει, γιατί όταν έχουμε τέτοιου είδους θέματα, πάρε γραμμές Εμίλιος Γαβριλίδης παρέα μας, όταν υπάρχουν τέτοια θέματα, γιατί άμα έχει και κάνα κεφάλι σαν του Κόκκινου να φτερνιστεί εκεί πέρα, μπορεί να πέσει κάτω όλο το Μετρόπολης. Δεν είναι φυσιολογικό δηλαδή το φτέρνισμα. Έχει δηλαδή μεγάλη έτσι,
Δεσιμπέλ, μεγάλα δεσιμπέλ. Αυτά είπαμε. Με τον Γρηγόρη νομίζω πιάσαμε πολλά θέματα. Πάμε στον κόσμο να δούμε τι λέει ο ίδιος ο κόσμος. Την καλημέρα μας τον πρώτο κύριο, την καλησπέρα μας, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτον ήθελα να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου φίλε, γιατί δεν μπορεί φίλε Κώστα να κάνουμε την ίδια κριτική σε έναν που παίρνει 2 εκατομμύρια και σε έναν που είναι απλήρωτος, έτσι. Δεν γίνεται, ναι, άλλες απαιτήσεις. Δεν γίνεται. Με τι ψυχολογία δηλαδή μπορείς να παίξεις μπάλα όταν είσαι απλήρωτος. Έτσι. Και να προσφέρεις ό,τι μπορείς. Γι' αυτό καμιά φορά ρωτάω, είναι πληρωμένα τα παιδιά. Ναι. Όχι, τους οφείλονται 2 μήνες, 3 μήνες. Πού τρώνε. Ξέρω εγώ, σητίζονται. Εγώ να σου πω κάτι. Ναι. Να σου πω κάτι. Επαγγελματίας, πώς θα τον κρίνω εγώ δηλαδή. Πρέπει να ξέρω τις συνθήκες πώς δουλεύει. Εγώ έχω επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Ναι. Σε μια ομάδα της Βορείου Ελλάδος. Πολύ ωραία. Πληρώνω εγώ το φαγητό του, το σπίτι του. Και δεν έχει πληρωθεί από πέρσι τον Αύγουστο. Το φαντάζομαι. Εγώ τι κριτική θα τον κάνω αυτόν. Και αν θες σου λέω και την ομάδα. Πέφτει. Αν και θα έχεις καταλάβει. Τέλος πάντων. Ο Άρης. Συγγενής. Β' εθνική, β' τέλος πάντων. Όσο για την αμίμητη ατάκα που είπε πριν ο Κόκκινος, το άκουσες, δεν το σχολίασες. Τι, πολλά είπε, δεν τον άκουσα. Όχι, εκείνο που είπε ότι γελάει ο κόσμος με τα επιχειρήματά σου. Με τα δικά μου. Εσένα τα είπε, ναι. Έτσι είπε. Ναι, μόνο που εγώ δεν θέλω να είμαι καλός με κανέναν. Ο Κόκκινος έτσι προσπαθεί να κάνει. Να τα έχει καλά με όλους. Και, και να, μην απαντάει, ναι. Να μην απαντάει σε τίποτα, να τα έχει καλά με όλους. Δεν μπορεί να τα έχει καλά με όλους. Πάει. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Κοίταξε να δεις. Ή έχεις προσωπικότητα, ή δεν μπορείς να τα έχεις καλά με όλους, ρε φίλε. Όσο καλός κι αν είσαι. Βέβαια, δεν μπορεί να είσαι και στραβός με όλους. Και εκεί πάλι όχι, πρόβλημα υπάρχει. Αυτό λέμε. Ναι. Ότι ή θα τα έχεις καλά με όλους, ή θα έχεις δικιά σου προσωπικότητα. Ένα από τα δύο. Και πρέπει να παίρνουμε τις παραμέτρους, τις λεπτομέρειες. Γιατί η γενικότητα, μια γενικότητα λέμε. Τι έκανε αυτός, σκότωσε τον πατέρα του. Α, τον αλήτη και τέτοια. Τι τον έκανε ο πατέρας του. Τον εγκατέλειψε. Πήγε με τη Ρωσίδα 20 χρόνια, γύρισε πίσω, του ζητούσε δανεικά. Και τελικά τον σκότωσε. Μπράβο, καλά τον έκανε, θα πεις. Σε μια περίπτωση. Τον άλλο θα πεις να τον αλήτη, τον πατέρα του σκότωσε. Κατάλαβες, θέλω να σου πω. Ναι, ανάλογα με την περίπτωση. Ανάλογα, ρε παιδάκι, να δούμε τι έγινε, πώς έγινε δηλαδή. Τι, γιατί. Το κίνητρο. Ναι, το κίνητρο. Έγινε. Καλό μεσημέρι, καλή εκπομπή, φίλε μου. Καλό μεσημέρι. Πάμε, Εμίλια, επόμενη γραμμή. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Κωστή, με κατάλαβες ποιος είμαι. Πού να, αφού δεν σε βλέπω. Ο Διονύσης είμαι. Γεια σου, Διονύση. Τι έγινε. Καλά, Διονύση. Πώς είσαι. Καλά, Διονύση. Ωραία. Σ' ακούω, Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης είναι άρρωστος, ε. Ο Γρηγόρης είναι άρρωστος και καλά έκανε και έμεινε στο σπίτι γιατί αυτές οι γρήπες και οι καταρροές που είναι και μεταδοτικές μπορεί να ξαπλώσει κανένα κάτω και να. Εντάξει. Ναι, ναι, μου μίλησα το πρωί και. Καλά, καλά έκανε. Καλά έκανε και από το σπίτι καλά, πολύ ωραία τα είπε. Μια χαρά. Ναι, ωραίος ο Γρηγόρης. Σε κάποιο θέμα είχε ένα δίκιο ο Γρηγόρης. Ναι. Με την ΑΕΚ, με τον Νικολαίδη. Είχε δίκιο εκεί. Τι έκανε ο Νικολαίδης λοιπόν. Έδωσε 2 παίκτες της ΑΕΚ. Παίκτες. Ναι. Παίκτες έδωσε. Ναι. Τι σε αυτό έχει δίκιο. Και το είπε και. Τι παίκτες έδωσε, δεν κατάλαβα. Όταν έπεσε η ΑΕΚ στη τρίτη εθνική. Δεν κατάλαβα τίποτα από ό,τι είπες. Έδωσε παίκτες. Πού τους έδωσε. Τους έδωσε δηλαδή ότι έδωσε τη διοίκηση ότι δεν είχαν πληρώσει οι 2 παίκτες. Πάλι δεν κατάλαβα. Όταν ήταν στη διοίκηση ο Νικολαίδης. Μ' ακούς, Κωστή. Τι έκανε ο Νικολαίδης όταν ήταν στη διοίκηση. Όταν έπεσε η ΑΕΚ η τρίτη εθνική. Ναι. Έδωσε 2 παίκτες, ότι είναι απλήρωτοι. Δεν κατάλαβα. Άλλο υποκόκκινο. Άλλο είπα. Γιατί εγώ αυτό το σκηνικό, δηλαδή το ότι έδωσε 2 παίκτες, ότι ήταν απλήρωτοι, το ξέρω γι' αυτό. Παρακάτω. Αυτά, εντάξει. Έφυγε, Διονύση. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Με ακούτε? Σας ακούμε. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω για κάτι που το έχετε κάνει ταμπέλα. Σε όλες σας τις εκπομπές. Ναι. Σήμερα στη μεσημεριανή σας δεν το είπατε. Τι είπα? Λοιπόν, έχετε
τη διάθεση, με το γνωστό σας χιούμορ και την επιμονή, να λέτε ότι θα κλατάρει ο Μάνταλος, θα κλατάρει ο Λάζαρος, θα κλατάρει. Νάτος έπεσε κάτω, νάτος και ο Γιώχανσον. Ναι. Λοιπόν, ξέρετε πάρα πολύ καλά, μα πάρα πολύ καλά, ρωτήστε και ειδικούς, ναι, ότι η χιαστή είναι η άτιμη στιγμή που κάποιος ποδοσφαιριστής πατάει στο χόρτο και δεν είναι μυϊκός τραυματισμός που προέρχεται από κούραση, ναι, και από υπερσυμμετοχή. Ναι. Λοιπόν, ούτε ο Μάνταλος, έτσι, ούτε ο Γιώγανσον πάθανε αυτόν τον θλιβερό τραυματισμό, ναι, που είναι ο χειρότερος που μπορεί να συμβεί σε έναν αθλητή, δυστυχώς, λόγω μεγάλης συμμετοχής, φοβερής υπερπροσπάθειας και τα λοιπά. Αυτό που όντως και οι δυο είναι από τους καλύτερους παίκτες της ΣΑΕΚ. Ναι, είναι λοιπόν, ο καλύτερος. Εγώ είπα άλλο. Εγώ είπα ότι λόγω αυτής της υπερπροσπάθειας... Δεν πάθανε χιαστούς λόγω της υπερπροσπάθειας. Ναι, αυτό προσπαθώ να σας πω. Ρωτήστε, σας εγκαλώ να καλέσετε ειδικό να σας το πει. Ακούστε με, διότι κυρία, εγώ, ναι, εγώ δεν είμαι ειδικός, ακούστε, αλλά γνωρίζω, ναι, την ουσία του προβλήματος. Ακούστε, κυρία, και ακούστε, διασκεδάζω, ναι, τον τρόπο με τον οποίο το υπερπροβάλλεται ως θέμα και περιμένετε τώρα να πέσει σαν μαρούλι και ο Λάζαρος. Ναι, ο Λάζαρος θλάση θα πάθει. Ναι. Κοιτάξτε, δεν με έπαθε θλάση ο Γιώχανσον και ο Μάνταλος. Ναι, ναι, ναι. Έπαθαν. Εγώ δεν είπα θα πάθει θλάση. Είναι έτοιμοι να κλατάρουν, είπα. Τι σημαίνει δεν αυτό. Είναι κλατάρισμα λόγω της υπερπροσπάθειας η ρήξη χιαστών. Σας το επαναλαμβάνω. Και θερμά σας παρακαλώ, γιατί είναι και ανατριχιαστικό. Αν εσείς που επαγγελματικά ασχολείστε με τόσους ανθρώπους που παίζουν, σας αρέσει περισσότερο το ποδόσφαιρο, ναι, από ναι, ό,τι ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι δυνατόν, ναι, να το λέτε και να το ξαναλέτε. Όπως ξέρετε, και εκεί στην Τούμπα, ναι, βγαίστε στη γειτονιά σας, ναι, η πολύ γλωσσοφαγιά φέρνει και κακό στο τέλος. Αυτό για αυτό που γλωσσοτρώτε. Κομμάτι. Αυτό είναι άλλο. Σας το λέω με χιουμοριστική διάθεση, ναι, αυτό. Ακούστε, τώρα θα με ακούσετε εσείς. Ναι. Ξέρω πολύ καλά και έχω ρωτήσει και ορθοπαιδικό και φυσικά το ξέρουμε ότι ο χιαστός δεν είναι μυϊκός τραυματισμός. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Άλλο είπα εγώ. Είπα όμως ότι όπως τραυματίστηκε ο Μάνταλος, δεν είπα για τον Γιώχανσον, για τον Μάνταλο είπα, επειδή τον έχουν κουράσει πάρα πολύ. Μα και ο Γιώχανσον έχει 89% συμμετοχή στα παιχνίδια της ΑΕΚ. 89%. Στο μάτς λοιπόν με τον Πανιόνιο, ρωτήστε όποιον ορθοπαιδικό θέλετε να δει τη φάση. Έχει λιώσει ο Μάνταλος παραπάνω από ό,τι μπορεί στη φυσική κατάσταση, στις δυνάμεις κτλ. Έχει αδειάσει, πως το λέμε έτσι απλά, και πάει να κάνει μια προσπάθεια και από την κούρασή του πατάει στραβά. Φυσικά ότι ο τραυματισμός οφείλεται σε άλλο κομμάτι από αυτό που λέμε, αλλά η κούραση τον αναγκάζει όταν κάνει το άλμα να μην είναι καλό και το πάτημα κάτω να μην είναι καλό από κοιτάξτε, κούραση αυτό εννοούσα, δεν λέω, ναι, εγώ ότι από την κούραση παθαίνεις χιαστό. Λοιπόν, το πάτημα που γίνεται, το που κλειδώνει, πάτημα λοιπόν, όπως που κάνει λένε, ο Μάνταλος στη συγκεκριμένη φάση, ενώ τον έχουν διαλύσει τον άνθρωπο, και εγώ αν ήμουν πατέρας του ή μάνατζέρ του θα του έλεγα πρόσεχε, θα σου πιούν το αίμα αυτή στην ΑΕΚ, επειδή όλος ο τσιγκούναρος δεν πληρώνει. Αυτό θα του έλεγα αν ήμουν πατέρας του. Όπως και το Λάζαρο αν ήμουν μαμά του ή ήμουν πατέρας του, δεν ξέρω το παιδί με τη μαμά του έχει πιο, γιατί έχω μιλήσει πολλές φορές. Ο τσιγκούναρος που δεν πληρώνει έχει κάνει συμβόλαια συγκεκριμένα, ναι, με τα οποία έχουν συμφωνήσει οι αθλητές αυτοί, ναι, και τους πληρώνει ντάγκα ντάγκα στην ντάγκα, ώρα. Ντάγκα, δεν λέω εγώ όχι, αλλά τους αφήνει. Εντάξει, και προστάτευτος. Τα συμβόλαιά τους τα έχουν υπογράψει ως ενήλικα άτομα. Έτσι. Και δεν θα γίνω εγώ νταντά του οποιοδήποτε όταν υπογράφει, όταν τι υπογράφει. Καλό και αυτό. Σωστό. Καταλάβατε. Άλλες υπογραφές θα βάλεις στην Μπαρτσελώνα και στη Ρεάλ και στη Manchester United και στη City και άλλες υπογραφές. Ωραία τα είπαμε, κυρία μου. Να είστε καλά. Πολύ ωραία. Τεκμηριώσατε. Σε περίοδο κρίσης. Ωραία το τεκμηριώσατε. Σας ευχαριστώ. Αλλά τη γλωσσοφαγιά δεν την πιστεύω. Τα άλλα όλα τα συζητάμε. Να είστε καλά. Φιλιά, να είστε καλά. Κόκκινος. Η κυρία ακούγεται σαν να μιλάει, λέει, η Μαρούπα. Λέει ο Κόκκινος. Μαρούπα. Τα ακούει ο Κόκκινος τώρα. Κατάλαβες, Κόκκινος είναι. Επόμενος, ναι. Μάλιστα.
Ναι, καλησπέρα. Καλώς το. Αυτό που λέω. Μάλιστα. Συνήθως έχεις δίκιο σε αυτά που λες για το ποδόσφαιρο. Σχεδόν σε όλα. Πες το λάθος εσύ τώρα. Σχεδόν σε όλα. Δεν σε ακούω βέβαια καλά τώρα. Κάνει κάποιες διακοπές. Το στραβό πες. Άστα καλά. Τα καλά. Εγώ βρίσκω πολλά καλά σε αυτά που λες γενικά. Θέλω να σου πω κάτι για αυτό που είπες για τους... για που προωθεί ο Παναθηναϊκός νέους. Αυτό το κάνει εξανάγκης ο Παναθηναϊκός. Αυτό είπα και εγώ στον κόκκινο. Εξαναγκαστικά του κάνει. Ναι. Ναι. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι θα πρέπει οι ομάδες να προγραμματίσουν και να κάνουν τέτοιες κινήσεις. Και όχι εξανάγκης. Εκείνη η μαγιά τους όλοι. Μα πρέπει δεν να καθίσουν κάτω. Αυτό λέγαμε με τον Γρηγόρη. Ναι. Δηλαδή εγώ σαν πρόεδρος, μάνατζερ, λέω. Έχω ας πούμε να φέρω τον Ραπτόπουλο. Ραπτόπουλο θα πάρεις 200. Σου πληρώνω την εφορία, σου χρεώνω 400. Ας τα άλλα θα τα μοιραστούμε εμείς. Αν βγάλω το ταλέντο, πρέπει 4 χρόνια να το ταΐζω, να το ποτίζω, να το κάνω και αν μου βγει. Θα σου βγει. Ναι, αλλά εγώ δεν λέω ότι έχεις άδικο. Σωστά, θα σωστά μιλάς. Θα σου αλλά βγει. Τι παράγουμε εμείς. Εμείς δεν παράγουμε πλέον ούτε ρολάκι. Θα σου... Τα παράγουμε στη κομματερή, θα παράγουμε παίκτες. Παράγει αυτή τη στιγμή, να σου πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ έχει οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ παράγουν πολύ καλούς παίκτες. Το θέμα είναι ότι δεν προωθείται κανείς. Μα δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει, αλλά ποιος θα πει στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Περίμενε να προωθήσω, να δώσω υπομονή. Μα θέλει πρωτάθλημα πέφτες. Ο Πάοκ. Μα θέλει πρωτάθλημα. Και ποιος προπονητής, αν δεν έχει τη στήριξη του Προέδρου, θα το κάνει. Θα βγάλει παίκτη, αφού από το κεφάλι μου, εγώ περιμένω. Βέβαια, ποιος θα το κάνει, δεν το κάνει κανένα. Άρα λοιπόν είναι θέμα στρατηγικής της κάθε ομάδος, της κάθε διοίκησης. Αλλά εδώ μας μετράνε με αριθμούς. Μετράνε με αριθμούς, ναι, αλλά πρέπει να δεις και κάτι μακροπρόθεσμο. Φαντάζεσαι εδώ τον Ανδρώνη να του φέρουν κάποιον 3 χρόνια, να τον μαθαίνει τη δουλειά 4, να δούμε αν θα πάρει τον 5ο χρόνο λεφτά ο Ανδρώνης. Ξέρεις θα τον πει. Έχουμε μάθει. Πολύ. Πάνε πουλα λεμόνια στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν είναι φαινόμενο της ελληνικής κοινωνίας. Είναι φαινόμενο της καπιταλιστικής ελληνικής κοινωνίας που έμαθε να γίνει μαθαρικά και να μην παράγει τίποτα. Άρπα κόλλα. Βέβαια. Άρπα κόλλα. Σε ένα χρόνο βρήκαμε τη θέση, την παίρνουμε, είμαστε manager. Μα σου κάνει, βρε παιδί μου, εγώ θα σου το πω στη δικιά μου τη δουλειά. Στην οποιαδήποτε ομάδα τα παίρνουμε και φεύγουμε. Μου λένε να κάνουμε κάτι ωραίο, χολιγουντιανό, Ραπτόπουλο, αυτό κτλ. Μου λένε, κάθομαι εγώ ακούω. Γίνεται η κουβέντα μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, πέντε εβδομάδες κτλ. Στο τέλος καταλήγω στο εξής. Αν μπορέσω να κάνω καμιά αρπαχτή με αυτούς, να βγάλω κανένα τρίμηνο και μετά να διαλύσει το έργο, αφού δεν βλέπω προοπτική. Και στο τέλος με βάζουν και εμένα στη φιλοσοφία της αρπαχτής. Ναι, δηλαδή, ενώ εγώ θέλω αυτό. Να κάτσω, να συνεργαστώ, να τριφτώ, να χάσω ώρες, να κάνω πρόβες, να κάνω, ναι. Να ράνω κτλ. Βλέπω τον πρόχειρο δουλειά και λέω αυτός τώρα θέλει να δαγκάσει κανένα φράγκο. Άμα μπορέσω να δαγκάσω κι εγώ κανένα φράγκο, πρόχειρο δουλειά θα γίνω κι εγώ. Και αν έρθει κάποιος προπονητής που θέλει να κάνει δουλειά, δεν θα μπορέσει. Όχι, θα πέσει το κεφάλι του. Φύγε, επόμενη γραμμή. Άκου λίγο κάτι ακόμα. Παρακαλώ. Πες, δεν σε έκλεισε. Έκλεισε μόνο του. Συγγνώμη, από την ταχύτητα τη μεγάλη. Καμιά φορά όποιο βιάζεται σκοντάφτη. Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Αμυρά, εσύ είσαι. Έλα, φίλε. Έλα, ρε, Αμυρά μου. Θέλω μονολευτικά μπαμ-μπαμ. Μπαμ-μπαμ. Όταν γνωριστήκαμε για τη φιλοσοφία σου για τους συνδέσμους, σου είπα έλα ένα βράδυ και ήρθες. Όντως ήρθες. Στην Όλγα ήρθα, ναι. Α, μπράβο. Και έγινε καταποντισμός μετά, φαντάσου δηλαδή, απίστευτο, με το ποδήλατο, μισό μέτρο νερό. Τέλος πάντων, σου είπα πως λειτουργούν γενικά οι σύνδεσμοι. Εγώ είμαι στο συνδεσμιακό χώρο από το 87. Σε εντάξει. Ξέρω ρε, και τον αδερφό σου ξέρω. Τέλος πάντων, ναι, ας τον αδερφό μου ξέρω. Λοιπόν, ο Σέρβος έγινε πραγματικός Σέρβος γιατί ήρθε με ελληνικές προσδοκίες, ο Μπάνε, αλλά πραγματικά συνειδητοποίησε την πραγματικότητα και καλά έκανε με τη λάθος πασούλα του Φασούλα, το 96. Αυτός εισαγωγικά ορίζεται για να καταλαβαίνει τον κόσμο τι εννοώ. Ναι, ναι, όταν ναι. Υπέγραφε και έλεγε «Πρόεδρε, βάλε το ποσό εσύ, εντάξει, θα βρούμε». Και ο άλλος έφερε το 2013 μπόι που έμαθα να μάθει η γραβέσα σε 8 χρόνια στον ΠΑΟΚ, έπαιρνε 320 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, όταν εμείς βγάλαμε ένα μπανό, Κωστάκια τολμάς, ρίξε μας, να δούμε ποιος τελικά θα πέσει, ναι. Που έπιανε όλη την 5-6, άμα θυμάσαι. Το θυμάμαι, το ναι. Μπανό. Ναι. Γιατί είπες, ανέβαινες προσωπικά για τον Γιώργο τον Διμπασάνη, και τι αντιπολίτευση που λες, light, ξέρω εγώ, κάπως έτσι το όχι, πέρασες. Δεν είδα σκληρή αντιπολίτευση. Και γιατί να την κάνω στο. Άκου να δεις. Γιατί να την κάνω, αφού δεν την κάνω στο Ζαγοράκι,
ιστογούμενο, γιατί να την κάνω στον Πρέλεβη που δεν έχει γίνει αυτό. Καλά, είσαι σοβαρός. Δεν την κάναμε στο γούμενο. Πλάκα κάνεις, ρε Σικώστα. Έλα, μα τι γούμενο τώρα. Στο γούμενο. Με το γούμενο και εγώ ήταν ο κόσμος, ρε φίλε. Πλάκα κάνεις, ρε. Γι' αυτό σε τηλεφώνησα. Εγώ λέω να πάρω μεσημέρι τώρα. Άλλο βράδυ χαβαλέ, ας πούμε. Κάτσε ρε εσύ τώρα, Μοίρα. Δεν μου λες. Δηλαδή τον Πρέλεβιτς. Εγώ δεν το γουστάρω τη μάπα, αλλά τι να κάνει να πει. Εγώ γενικά τους Σέρβους τους έχω απομυθοποιήσει εδώ και πολλά χρόνια. Έχω συγχωρεμένο κολλητό που έκανε 10 χρόνια φοιτητή Σερβία και μου λέει αυτό που ακούς, λέει για φιλίες. Ναι, ναι. Λέει... Εδώ εσείς οι παοξίδες. Ναι, εδώ και ο πρώην συνεργάτη σου, τον καταλαβαίνει εννοώ, ναι, ναι, ναι. Όταν το γνώρισε από κοντά. Εσείς οι παοξίδες είχατε Αλβανό πρόεδρο στο βόλεϊ, Ρώσο στο ποδόσφαιρο και Σέρβο στο μπάσκετ. Και θέλετε Έλληνες παίκτες στην μπάλα να πούμε. Σέρβο στο μπάσκετ. Ρώσο στην. Δεν ξέρει ελληνικά. Στην, στο ποδόσφαιρο. Και στο, είχατε τον Αλβανό, πώς το λέγανε έναν Αλβανό που είχατε στο βόλεϊ. Πώς το λέγανε τον Αλβανό. Τον Ανδρέου. Που δεν ήταν Ανδρέου, ήταν Ανδρέου. Ανδρέου. Ρίκος Ανδρέου είναι ο άλλος. Δηλαδή σε τρία τμήματα είχατε άλλο δαπούς. Και θέλετε 5.000 κόσμος Αλβανοί, Σιντούμπα, Ρώσοι, Γεωργιανοί και Μαύροι. Και θέλετε Έλληνα παίκτη τώρα. Και βγαίνει ο Μπούτσος και λέει Έλληνα παίκτη δεν έχει. Μα έχει και οι τρεις ξένοι. Το βόλεϊ, ο Πόκο έχει 1.200 διαρκείας. Ένα τελευταίο θα σου πω. Σωτήρη Μαυρομάτι, Βασιλάκο. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να βγάλει να βρει, είναι παιδί μου, δύο τέτοια άτομα. Όχι. Καλά, για Σκαρδάδο δεν συζητάω. Ούτε το Μαυρομάτι έβγαλε ο ΠΑΟΚ, ούτε το Βασιλάκο. Από τον Αλμυρό Βόλου ήταν ένα. Τον παρουσιάζω στον Αλεξάνδρου του Ολυμπιακού. Ναι. Που έπαιξε 5 χρόνια στην ΠΑΟΚ. Ποιο? Ο Μαυρομάτι, ο Σωτήρη. Ναι. Ευρύτη είναι, από τον Εύρο είναι. Μέχρι και ο Λάκη που πάει ο Άννα, που έκανε μια τριετία γεμάτη και έχω συζητήσει αμέτρητε φορέ με τον Λάκη. Στο λεωφορείο, ας πούμε, στο όρθιο. Μα και, αυτό το, μα και αυτός ο ΠΑΟΚ, θα σου πω εγώ, εκτός από τον Κούδα και τον Αποστολίδη, εκείνη η μεγάλη ομάδα ήταν Φορτούλα από τον Πανσεραϊκό, Γούναρης από τη Νεάπολη, Ιωσιφίδης από το χωριό, Πέλιος από άλλη ομάδα, Γκουερίνο από τη Βραζιλία, Ασλανίδης από τον Καλαμαριά, Παρίδης από την Καβάλα. Ποιο ήταν εκτό από τον Κούδα, δηλαδή. Σαράφη από την Επανομή. Ποιον έβγαλε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή. Σε 9 αθηναϊκέ έδρε, σε 60 χρόνια, ο ΠΑΟΚ έχει πάνω από 65 διπλά. Βρέ, αυτό και τριπλά και τετραπλά έχει κάνει με αυτού. Έχει κάνει. Τι είδε, η Ριζούπολη είχε να κάνει 19 χρόνια να ανοίξει. Η Ριζούπολη και το Εκροφοστήρα και το Εγάλο ήταν εγκληματικοί. Λοιπόν, κλείσα, θα τα πούμε από κοντά. Κλείσα, θα τα πούμε από κοντά. Πάμε επόμενη γραμμή. Γεια σα, Κωστή. Νάτο. Τι γίνεται. Προηγουμένως που δεν καταλάβεις τι σου έλεγε για τον Νικολαίδη. Τι καταλάβει. Ο παδός που δεν, δεν κατάλαβες σου είπε. Ήθελα να σου πει ότι ο Ντέμις ο Νικολαίδης έδωσε στην αστυνομία δύο παδούς της Original που του δημιουργούσαν πρόβλημα. Ναι. Αυτό όταν... εννοούσε έδωσε, δεν έδωσε ποδοσφαιριστάς. Αυτό αυτό ήθελα να σου πει. Αυτό ήθελα να σου πει. Τώρα, έπαθα πλάκα με τους Ζανούς. Δεν τους είδα ρε φίλε, δούλευα. Πω, 2-1 μέχρι 20 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα και άλλα τρία μετά. Ανοιχτή κανεί άλλη. Ναι, καλά... έχουν κανένα δύο-τρεις παίκτες Κωστή, αμέσως θα τους αρπάξουν. Και κοίταξε το περίεργο. Όταν οι Δανείοι πήραν το πρωτάθλημα Ευρώπης, τότε που δεν συμμετείχαν οι Ιουγκοσλάβοι, οι Ενωμένοι λόγω πολέμου, και τους φέραν από τα μπάνια αυτούς. Ναι, ναι. Και πήραν το πρωτάθλημα Ευρώπης με Σμάιχελ, με Μόρτεν Όλσεν, με αδερφούς Λάουντρουπ, με Λέρμπι. Τη θυμάσαι εκείνη την ομάδα. Τη θυμάμαι το 92 το καλοκαίρι. Μπράβο. Λοιπόν, από εκείνη την ενδεκάδα, 9 παίχτες τους πήρανε σε μεγάλες ομάδες της Ευρώπης. Τότε, ναι. 9 παίχτες από εκείνη την ενδεκάδα. Πες μου εσύ από την ενδεκάδα του 2004 πόσοι παίχτες Έλληνες παίξαν σε μεγάλη ομάδα της Ευρώπης. Σωστό. Ο Ζαγοράκης έπαιξε.
Αγγλία. Ο Λάντρουπ έπαιξε Ρεάλ, ο Μόρτον Όλσεν έπαιξε Αγγλία. Α, λες για πρωτοπλασάτες, ναι. Ναι. Κατάλαβες. Συγγνώμη, λοιπόν, ναι. Άρα σημαίνει κάτι αυτό, δεν είναι. 100%. Τι ήθελα να σου πω. Τελικά αυτό που έγινε με τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ έγινε που αποδοκιμάσανε δύο οπαδοί και τους πήραν τα διαρκείας πίσω, ε. Ναι. Πολλοί βγήκαν και το κατηγόρησαν. Γιατί για ο Σαγοράκης δεν έλεγε κάντε μόκο άμα δεν γουστάρετε, μην πατάτε στο γήπεδο. Εκεί γιατί δεν είπα τίποτα. Για μένα... ο Πρέλεβης γιατί να μην το πει. Ο Σαγοράκης είπε στους παοξίδες σε ένα εκατομμύριο κόσμο. Εγώ λέω δεν έκανε άσχημα. Άμα δεν γουστάρετε δρόμο, πελάτες είστε. Και κάνανε μόκο. Στον Πρέλεβη γιατί κάνουνε, γιατί του χώνονται. Για μένα σωστά έκανε. Γιατί του χώνονται, μωρέ. Αφού δεν χωθήκαν στους άλλους. Ακριβώς. Εγώ δεν λέω να μην το χωθείς. Πρόσεξε. Να το χωθείς. Αλλά να το χωθείς, να το στηρίξεις και να το χωθείς. Και τους άλλους δηλαδή γιατί να τους χωνώσουν. Και γράψατε και βιβλία και ιστορίες. Γιατί. Δηλαδή ο Πρέλεβης είναι λέει Σέρβος. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ έχουμε κανένα Έλληνα. Να σου πω κάτι. Σαββίδης Ρωσία. Ο άλλος Ανδρέου Αλβανία. Έχει δίκιο. Και ο άλλος θα πούμε Ιουγκοσλαβία. Έχουμε κανένα Έλληνα εκεί πέρα. Να σου πω κάτι τελευταίο, Κωστή. Στην Αγγλία ο ποδοσφαιριστής λέω, ο οπαδός ή ο οπαδοί που δημιουργούν πρόβλημα σε κάθε θύρα έχουν αναθυμένη τη φωτογραφία τους. Όπως είναι οι καταζητούμενοι, μην τους κάνουμε τώρα και οι καταζητούμενοι, επειδή κάνουν κριτική. Σιγά μην τους στείλουμε και στην εξορία τώρα, επειδή κάνουν κριτική. Εντάξει. Λοιπόν, λέει μια πήρε ακροατή στην Αλεξάνδρεια του Γιδά εκεί πέρα στην Ημαθία. Βρέχει πάρα πολύ και το νερό φτάνει στις πόρτες των αυτοκινήτων. Να προσέχουν, μην έχουμε τίποτα παραπάνω εκεί. Να προσέχουν στο Γιδά και στην Ημαθία γενικότερα την Νεροποντή. Περιμένει ένα φίλο, δεν τον πάρουμε τώρα. Αλλά του ζητάμε συγγνώμη, δεν διαχειριστήκαμε καλά τον χρόνο. Να πάρει μετά το διάλειμμα, τον βγάλουμε. Ναι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μη με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Διευθυντάρα έχουμε, δεν έχουμε. Αν έχουμε, λέει. Εργαζόμενους αστέρια, δεν έχουμε. Όχι επειδή είμαι μπροστά, κύριε διευθυντά μου, αλλά έχουμε. Τότε οι απέναντι, τι κάνουν καλύτερα. Να τους παρακολουθήσουμε. Αχα, για πάρε τηλέφωνο και κάνε τον πελάτη. Έχετε συνδεθεί με το τηλεφωνικό κέντρο. Μιλάω με το τηλεφωνικό τους κέντρο. Τι πράγμα? Αφού δεν έχουν αγοράσει τηλεφωνικό κέντρο. Καλά κοροϊδευόμαστε τώρα, έλα σε παρακαλώ. Η εξέλιξη στην επικοινωνία της επιχείρησής σου με το COSMOTE Business One δεν περνάει απαρατήρητη από κανένα. Γιατί τώρα λαμβάνεις φαξ ακόμα και στο κινητό σου. Δεν χάνεις ούτε μία κλίση και έχεις προηγμένες υπηρεσίες χωρίς να πρέπει να αγοράσεις τηλεφωνικό κέντρο. Απόκτησέ το μόνο με 10 ευρώ και 8 λεπτά το μήνα και grow your business. COSMOTE. Η τιμή αφορά στα πακέτα Κοσμοτέ Smart Office Full Pack και Fax. Για πελάτες Κοσμοτέ Business One. Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. Σούπερ μάρκετ, συν κασενκάρι, ίσον πιο φθηνά και από φθηνά. Δηλαδή είναι για επαγγελματίες ή για ιδιώτες? Εδώ είναι η ουσία. Είναι 2-1 και για ιδιώτες και για επαγγελματίες. Θερμαϊκός, χιλιάδες προϊόντα για το σπίτι και για τον επαγγελματία στις καλύτερες τιμές. Θερμαϊκός, σούπερ μάρκετ και κασενκάρι. 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων, στην περιοχή αεροδρομίου δίπλα στις Θερινές Μούσες. 2310-47-47-85. Αυτή την εβδομάδα σούπερ προσφορά σε όλα τα ζυμαρικά μπαρίλα. Η συσκευασία 500 γραμμαρίων μόνο 64 λεπτά με το ΦΠΑ. Λευκό πουκάμισο συν ροζ καλτσάκι της κόρης σου, ίσον λευκό πουκάμισο με ροζ βούλα. Τζιν παντελόνι συν ξεχασμένο 10 ευρώ στην τσέπη, ίσον τζιν παντελόνι χωρίς 10 ευρώ στην τσέπη. Πλυντήριο ρούχων συν 3 τα ξημερώματα συν ακατανίκητη νύστα, ίσον ανεπανόρθωτα λάθη. Λάθη, λάθη.
Ευτυχώς δεν χρειάζεται να περιμένεις τη νύχτα για να κάνεις τις δουλειές του σπιτιού, γιατί ο Ήρων σου προσφέρει νυχτερινή χρέωση όλη μέρα. Και όχι για λίγο, για πάντα. Τηλεφώνησε σήμερα στο 18228 ή μπες στο iron.gr και μάθε περισσότερα. Ήρων, η δύναμη της ενέργειας στα χέρια σου. Τώρα και στα καταστήματα Wind. Η προσφορά έχει χρέωση παγίου και ισχύει για 24μηνη σύμβαση. Αρμόδια υποπτεύουσα αρχή, ΡΑΕ. Ήλθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φυλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις τη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Πω, πω, τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάζι, κανένα που καμισάζει, ξέρεις, έτσι πάνικο να πούμε ωραίο, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί, τζάμπα θα πάω. Βρε, αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop stefansextraextralarge.gr. Στεφάν's Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Διαθέσιμες τώρα οι νέες συλλογές φθινόπωρο χειμώνα. Γιώργο, πότε θα φέρεις ξύλα? Παγώνω. Αγάπη μου, να, δεν βρίσκω πώς να τα ανεβάσω στον τρίτο. Έχω ξετινάξει τα ευρετήρια. Αχ! Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Ήρια Group. Εμπορία καυσόξυλων και πέλετ. Δωρεάν η μεταφορά και το ανέβασμά του έως τον τρίτο όροφο. Ήρια Group. 2310-686876. Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Μασούτης. Εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Τετάρτη. Ελληνικές πατάτες στο κιλό, μόνο 29 λεπτά. Προϊόντα Ultrex, Timotei, Neutro Roberts, Omino Bianco και Overlay 50% φθηνότερα. Μαλακτικά Lenor και Unstoppables 40% φθηνότερα. Dixon Scone, υγρό, κάψουλες, η συσκευασία μόνο 6,90. Και καφετιέρα Grandis μόνο 14,90. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και τώρα, με κάθε έκδοση νέας κάρτας Μασούτης Visa της Eurobank μέχρι 15 Δεκεμβρίου, κερδίζετε 40 ευρώ για αγορές από τα καταστήματά μας. Έλεος πια! Από χθες, μέσα έξω, μπαμ μπαμ! Tool Plus, madam. Τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Tool Plus. Βιομηχανικά εργαλεία. Ηλεκτρικά, μπαταρίες, εργαλεία χειρός, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλειοθήκες. Τα καλύτερα εργαλεία, οι καλύτερες μάρκες. Makita, DeWalt, Stanley. Tool Plus. Αγίου Νέστορος 30, Λαγκαδά με Αγίου Δημητρίου. Και toolplus.gr για να διαλέξεις με την ησυχία σου. Tool Plus. Γιατί τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Η αγάπη του κόσμου και η μεγάλη ζήτηση εισιτηρίων φέρνουν τον Κωνσταντίνο και τον Ματθαίο Τσαχουρίδη για μια έξτρα παράσταση στο Θέατρο Βεργίνα. Κυριακή 19 Νοεμβρίου στις 9 το βράδυ. Απολαύστε ένα πλούσιο πρόγραμμα με μοναδικά μουσικά πατρέματα και επιρροές από τον ιστορικό Πόντο μέχρι τη Λατινική Αμερική. Μουσικές του κόσμου με τους αδερφούς Τσαχουρίδη. Μαζί τους μια ορχήστρα εξαίρετων μουσικών. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Όλα γύρω από εσένα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνοι. Συγγνώμη κύριε, ξέρετε πώς πάω στα ΚΤΕΟ AutoSave? Φυσικά. Αλλά το σημαντικότερο είναι πώς θα γυρίσετε. Πώς? Με ασφάλεια. Μεγάλη ασφάλεια. Νιώστε κι εσείς την ασφάλεια που σας εγγυάται ο έλεγχος ΚΤΕΟ στην AutoSave. ΚΤΕΟ AutoSave. Μόλις 4 χιλιόμετρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δυτικά, δίπλα στο μηχανολογικό. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 2310-751-241. Τέλεια φέτα. Και είναι και φθηνή. Και το κασέρι, καλό. Είναι και φθηνό. Και η γραβιέρα αυτή, καταπληκτική όμως. Και είναι και φθηνή.
στο Σκλαβενίτη όχι μόνο βρίσκεις άριστη ποιότητα και πραγματικές προσφορές, αλλά γνωρίζεις και ότι κάποιος ψάχνει τις τιμές και φροντίζει να έχει τις πιο φθηνές στα προϊόντα που σε ενδιαφέρουν. Γι' αυτό μπορείς να διαλέξεις αυτό που πραγματικά προτιμάς. Γιατί για εμάς δεν είναι σύνθημα. Είναι δέσμευση το τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Σας περιμένουμε στα νέα υπερμάρκετ Σκλαβενίτη στη Θεσσαλονίκη, Περιφερειακή Οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης, Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15, Εμπορικό Κέντρο One Σαλόνικα, Γιαννιτσόν και Κολέτη. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, Κουλιανός στέλνει μήνυμα. Ναι, σωστός. Μας συμπληρώνει εδώ ο Νίκος. Καραγκούνης Ίντερ, Κατσουράνης Μπενφίκα, Ζαγοράκης Λέστερ, Ντέμις Ατλέτικο Μαδρίτης, Χαριστέας Άγιαξ, Δέλας Ρώμα, Γιανακόπουλος Μπόλτον, Φίσας Μπενφίκα, Σεϊταρίδης Πόρτο, Βρίζας Θέλτα, έπαιζαν το 2004 ή πήραν μετά μεταγραφή. Πες τον αγαπητό Κυρκώστα από Νίκο Κουλιανό. Λέω Νίκος ο Κουλιανός, κύριε Κώστα, το βράδυ μπορείτε να συζητήσετε και να τα πείτε με τον Νίκο. Ποιος έστειλε το μήνυμα εδώ και μας λέει, κάτσε, πήρα και άλλοι παίκτες λοιπόν. Τώρα σχετικά με τον Μανάκα, τον Πρέλεβης και τους άλλους, εδώ έβγαλε μια ανακοίνωση ο Πρέλεβης και λέει ότι εγώ δεν ζήτησα το διαρκείας πίσω. Αυτός λέει επειδή φώναζε και οριόταν και έβριζε λέει, πίσω από τον πάγκο, ίσως λέει μια λύση θα ήταν εφόσον δεν μπορεί να λειτουργήσει με διαφορετικό τρόπο, πιο ήρεμα δηλαδή, ο Πανάκας να αποφύγει λέει την παρουσία του στο γήπεδο από το συγκεκριμένο χώρο που είναι πίσω από τον πάγκο. Δηλαδή βρίζει πίσω από τον πάγκο. Δηλαδή το είπε πάνε σε κάποια άλλη θέση. Βρίζει από εκεί μακριά, από πιο μακριά. Δεν θέλουμε πίσω από τον πάγκο να μας ρίχνεις τις Παναγίες και τις Βρισκές και τις αυτές. Του είπε ο Πρέλεβιτς. Αυτός θα ήθελε να επιστρέψει στο διαρκείας και του στείλε μήνυμα λέει. Εγώ δεν είπα τίποτα λέει ο Πρέλεβιτς. Το αν θα επιστρέψει στα διαρκείας του παίρνοντας πίσω τα χρήματα που αντιστοιχούν στις δύο θέσεις που λαμβάνει ανταποδοτικά από την ΚΑΕ. Το ανταποδοτικά τι σημαίνει. Τι σημαίνει ανταποδοτικά. Εδώ θέλουμε διευκρίνηση. Διότι εδώ αφήνει αιχμή ότι ο Πανάκας δεν πλήρωσε εισιτήριο, αλλά είναι ανταποδοτικό. Δηλαδή δίνει κάτι άλλο και παίρνει κάτι άλλο. Δεν το ξέρω. Το ανταποδοτικά θέλω εξήγηση από την ΚΑΕ. Όχι εγώ, τι με νοιάζει εμένα, όχι για τον κόσμο. Και που σημειωτέων είναι, λέει, οι ακριβότερες του γηπέδου ή αν θα συνεχίσει να έρχεται στο γήπεδο και θα είναι, να είναι δίπλα στην προσπάθεια της ομάδας από διαφορετική όμως θέση. Αυτό ήταν δικό του θέμα. Αφήσαμε την κουβέντα ανοιχτή και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για μια συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Πριν λάβω την απόφασή του με γραπτό μήνυμα, του στείλε λέει μήνυμα πως θα επιστρέψει στα διαρκείας του και επιθυμεί την καταβολή των χρημάτων που αντιστοιχούν στην αξία τους και μετά ακολουθήσουν και όλα όσα αναφέρθηκαν στα social media. Περιδίδεν φασιστικής μου απόφασης. Δηλαδή λέει αυτός πήρε την απόφαση, την πήρα εγώ ότι είναι φασιστική τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και λέει ο Πρέλεβιτς από την άλλη μεριά, στο off the record, ότι δεν με γουστάρουν και οι δημοσιογράφοι πάρα πολύ λόγω του SDNA και του προπονητή. Αυτό το είπε off the record κάπου. Okay. Αυτό είναι δικό μου θέμα. Το off the record είναι δεν γουστάρουν οι δημοσιογράφοι τον SDNA. Τώρα SDNA, δημοσιογράφοι, ΠΑΟΚ, Πρέλεβιτς και Παπαθεοδόρου είναι μια, το τρίγωνο, το τετράγωνο των Βερμούδων εκεί πέρα. Αφού θέλετε να ασχοληθούμε με το θέμα. Λοιπόν, αυτά μπλα 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 μπλα. Αυτά. Πάμε για να καταλαβαίνει ο κόσμος και να βγάλει τις αποφάσεις του. Ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, τι είναι, πώς θα λυθεί και τι θα λυθεί. Και ο άλλος βγαίνει και ο κοντός, θα πούμε, ο μικρός ο Σαββίδης. Α, λόγια. Εδώ σκάνε 200 χιλιάρικα, ρε Σαββίδη, και εσύ εκεί πέρα. Αντί να χτίσεις μια εκκλησία εκεί πέρα για τους ποντίους, δώσε δύο παίκτες στον ΠΑΟΚ να βγει δεύτερος. Τι να κάνουμε τώρα. Τα λεφτά δικά σου. Τώρα, εγώ κουμάντο δεν θα σε κάνω στα δικά σου τα λεφτά, αλλά καλά είναι να στηρίζουμε τον άλλον με τα λόγια. Με τα έργα είναι πιο δύσκολο. Πάμε στον κόσμο, ναι. Τι θες και ανακατεύεσαι εσύ, ρε. Αφού ανακατεύονται οι άλλοι, τι να κάνω κι εγώ τώρα. Πρέπει να μάθω. Πίτα, από την πίτα που δεν θα φας, τι σε νοιάζει πώς θα τη φάνε αυτοί στο μπάσκετ εκεί, άστος. Ναι, εντάξει, είναι θέμα όμως επικαιρότητα. Τι να κάνω, εγώ πρέπει να φάω την πίτα. Λοιπόν, εγώ γιατί θυμάμαι ο Ζαγοράκης το 2004 μετά το που πήραμε το κύπελλο, πήγε στην Ιταλία. Δεν θυμάμαι, μετά ήρθε στον ΠΑΟ. 800.000. Μετά ήρθε στην Ιταλία πήγε σε μια μικρή ομάδα, όχι στη Λέστερ, ήταν πριν το 2000. Ήτανε πριν, ναι, ήταν πριν. Κατάλαβες. Ναι. Όχι, στην Αγγλία δεν πήγε. Στην Ιταλία δεν θυμάμαι την ομάδα. Ο Κουλιανός ξέρει ποια ομάδα είναι, άμα κοιτάξει θα τη βρει. Κόκκινος. Και ο κόκκινος, λέει ο Γρηγόρης. Καλά. Ναι, ανταποδοτικά το σημαίνει ότι κάτι δίνει ο Πανάγκας και σε αντάλλαγμα παίρνει διαρκείας και δεν. Ναι, να μας πει τι δίνει ο Πανάγκας.
Ρε κόκκινε, ποιος είπε ότι είναι μεμπτό? Δηλαδή ότι ακούγεται μεμπτό είναι? Να μας πει ο Πανάγκας τι δίνει και παίρνει το διαρκείας τζάμπα. Αυτό λέμε. Αυτό λέει εδώ ο Πρέλεβης. Με νοιάζει εμένα αν θα πάρει εδώ ο Πανάγκας σε αυτή θέση? Τι με νοιάζει εμένα? Απλά αναφέρω το γεγονός. Εσύ αμέσως να... Ότι είναι μεμπτό. Δεν είναι μεμπτό ρε κόκκινε. Φυσικά δεν είναι μεμπτό. Αλλά ο Πανάγκας τι δίνει και παίρνει το διαρκείας? Γιατί εδώ το ανταποδοτικά που λέει ο Πρέλεβης είναι αιχμηρό. Και αυτό πρέπει να απαντήσει ο ίδιος ο Πανάγκας στα social media. Για να πει εγώ δίνω αυτό και παίρνω το εισιτήριο. Δεν είμαι τζαμπατζής να πούμε που αφήνει υπονοούμενο ο Πρέλεβης. Γιατί ο Πρέλεβης εδώ αφήνει υπονοούμενο. Συνεχίζεις. Ανταποδοτικά. Ναι. Έλα, αυγά χωριάτικα δίνει. Όχι, καημένα τώρα τι δίνει. Ο κόκκινος ανακατεύεται τώρα. Σου ξέρω τώρα. Άσε, ρε, τον κουστούζε και στο δέστηνε, τον ξάπλωσες. Τον ξάπλωσα, ναι. Ναι, δεν μου λες. Τελικά, χθες το βράδυ δεν κατάλαβα. Ο Χατζηπαναγής τι είναι? Ρώσος ή Έλληνας? Ρώσος. Ναι, αφού αισθάνεται Ρώσος, στην Εθνική Ρωσία ήθελε να παίξει. Ναι, ήθελε να παίξει στην Εθνική Ελλάδα. Συγγνώμη, ο Ζέκας τι είναι? Έλληνας. Τι Έλληνας? Έλληνας είναι. Στην Εθνική Ελλάδα δεν παίζει. Πού γεννήθηκε? Τι με νοιάζει εμένα, πού παίζει? Α, εντάξει. Άμα το πας έτσι. Ο Αντεταπούμπο τι είναι? Έλληνας. Έλληνας είναι, εντάξει. Και ο Αφγανός που ήρθε και να κρατήσει σημαία, και αυτός Έλληνας είναι. Δεν ξέρω τι πόσο Έλληνας είναι αυτή. Όχι, Έλληνες είναι όλοι. Τι. Αλλά εκείνη η ομάδα. Μπολόνια πήγε, Μπολόνια με λέει ο Κουλιανός. Μπολόνια, στην Μπολόνια. Μπολόνια, είδε τι πω, πολύ δίκιο. Ναι, λέει ο Νίκος, πριν έπαιζε στη Λέστερ σε υψηλό επίπεδο. Ναι, 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 ναι. Πριν έπαιζε. Με ΑΕΚ, Λέστερ. Και ο κόκκινος, ναι, Μπολόνια, ναι, δεν το θυμάμαι. Μπολόνια, δεν θυμάμαι την ομάδα. Αλλά θυμάμαι την Ιταλία σίγουρα. Ωραία. Ύστερα ήρθε στον ΠΑΟ. Έπαιξε μεγάλη μπάλα, ρε ο Ζαγοράκης. Ποιο το κατηγόρησε? Μεγάλη μπάλα έπαιξε. Δεν το κατηγόρησα. Ο Ζαγοράκης. Ο Ζαγοράκης ήταν σκύλος. Τέσσερα πνευμόνια είχε. Στυλοβάτησε. Και είχε και μυαλό στην μπάλα πάνω. Δηλαδή ήξερε πώς θα σταθεί, πότε θα τρέξει, πότε θα δώσει ρυθμό. Το ότι ο Ζαγοράκης από αμυντικό σκάφη ήταν ηγέτης, δεν ήταν ηγέτης γιατί πέταγε γκολ και πάσες. Όχι. Όχι. Ο Ζαγοράκης για μένα ήταν ηγέτης γιατί τον μελέτησα σαν παίχτη. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Φοβερός. Μα κοίταξε όπου και ο Ζαγοράκης χωρίς να είναι ο Φαντεζή, ήξερε πότε θα δώσει ρυθμό στην ομάδα του, πότε θα κρατήσει ρυθμό, που θα σταθεί, χωρίς να κάνει την υπερβολική κίνηση. Θα βάλει το σώμα του, θα κλέψει την μπάλα. Δηλαδή, ήταν ο Ζαγοράκης εγκέφαλος. Δεν καταλάβω. Ήταν εγκέφαλος, όχι μόνο όμως για τον εαυτό του. Το μυστικό του Ζαγοράκη που τον πήραν μεγάλες ομάδες ήταν ότι έλεγχε και το ρυθμό ολόκληρης της ομάδος. Χωρίς να είναι κούδας λοιπόν, χωρίς να είναι τσάρτας, χωρίς να είναι δωμάζος, είχε μια ηγετική φυσιογνωμία στο παιχνίδι, στην οποιαδήποτε ομάδα έπαιζε. Είτε λοιπόν, στον ΠΑΟΚ, είτε στην Πορτογαλία. Βεβαίως, ο Ζαγοράκης πέρασε στην ιστορία σαν ποδοσφαιριστής εγκέφαλος. Χωρίς να είναι ο παιχταράς, ο Φαντεζίο. Ναι, καλά, ναι. Εντάξει. Και αλλά... λέγανε, μα ο Ζαγοράκης, αυτό το προσόν είχε ο Ζαγοράκης σαν παίκτης, που δεν το έχει πει κανένας. Γιατί δεν ξέρουνε. Δεν ξέρουν γιατί ο Ζαγοράκης ήταν ηγέτης. Δεν μου λες. Απλά βλέπουν ένα παίκτη, όχι με μεγάλη τέχνη, όχι με τεράστια ταχύτητα, όχι με κεφάλι, όχι στον γκολ, ο οποίος είναι ηγέτης. Μα αυτό είναι δύσκολο να είσαι ηγέτης, χωρίς να έχεις αυτά τα προσόντα. Στην Πορτογαλία το 2004 ήταν ο εγκέφαλος. Μα ήτανε. Ναι. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Βέβαια. Πέρασε σε αυτή την ιστορία στη γη ο Ζαγοράκης, είναι εγκέφαλος. Έχει αυτό το στυλ, το προσωπικότητος, ρε παιδί μου. Ναι, 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 ναι. Πώς θα το κάνουμε? Αυξάνω δηλαδή ρυθμό, ρίχνω ρυθμό για μένα και για την ομάδα μου. Πότε θα φουλάρω, πότε θα δώσω. Και δεν είμαι ο Κούδας, ναι, και δεν, καλά, είμαι, όπως... και δεν είμαι ο Μίμης ο Παπαϊωάννου, Ναι, ναι. Και δε... που έκανε μεγαλύτερη καριέρα ο Ζαγοράκης, ναι, από τον Μίμη Παπαϊωάννου και από τον Κούδα. Δεν μου λες, θα σε ρωτήσω κάτι τώρα. Τελικά, μια που είπες τώρα Παπαϊωάννου και δωμάζω ακόμη. Πώς? Παπαϊωάννου, δωμάζω, Χατζηπαναγής. Ναι. Ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης? Ο Δωμάζος. Α, μπράβο, συμφωνώ και εγώ μαζί. Ο Χατζηπαναγής έπαιξε με τον Χωστήρα. Με αντιπάλους, με αυτούς. Οι άλλοι πήγαν στην Ευρώπη, παίζανε ο Παπαϊωάννου και ο Δωμάζος. Ναι, αλλά εκεί που πυροβολάμε τον... Εκεί που πυροβολάμε τον Χατζηπαναγή είναι ότι οι δυνατότητες του ήταν μεγάλες. Ρε παιδί μου, είναι σαν βλέπεις τον Κούρκουλο τώρα. Έτσι. Ναι. 30 χρονών με μια χοντρή στο σούπερ μάρκετ ταμεία με σπηριά ανέραστη. Θα πεις, ρε παιδί μου, ρε Κούρκουλε, μα αν είναι δυνατόν, μα αυτήν είσαι. Κοίταξε. Φύγε, επόμενη γραμμή. Αυτό λέμε τώρα για τον Χατζηπαναγή.
Αυτό λέμε. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Μάλιστα. Έλα, 17 χρόνο Αριανό. Βρε, καλώ τον. 30 χιλιάρικα λοιπόν μέσα μπήκε. Άσε βρε τώρα. Πάλι τα ίδια. Εντάξει. Πε στην κυρία που βγήκε και έλεγε για το Μάνταλο ότι δεν κλαίει ο Μάνταλο. Οι οπαδοί κλαίνε. Και είναι θέμα τη διοίκηση. Γιατί άμα δεν πάρει το πρωτάθλημα, θα σκεφτεί και θα πει. Η κυρία, τι έκανα όλη η τη χρονιά. Πήρε, η κυρία ναι. πήρε τον κανόνα. Ο οποίο λέει. Από κούραση δεν παθαίνει χιαστό. Ε, βέβαια. Από κούραση όμω, άμα κάνει μία κίνηση που δεν σε τραβάει το σώμα, παθαίνει χιαστό. Αυτό ναι. Αν βγει οποιοδήποτε ορθοπαιδικό καθηγητή χειρουργό να πει ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αφού δει πώ πατάει ο Μάνταλο και πώ γυρίζει τον πόδι. Ναι. ναι. Εγώ για άλλο λέω, που έλεγε για το συμβόλαιο, ότι αυτοί οι παίκτε παίρνουν αυτά τα λεφτά για να κάνουν αυτά και αυτά και αυτά. Βέβαια, αυτοί οι παίκτε μπορεί να παίρνουν αυτά τα λεφτά. Αλλά εσύ, αν είσαι προπονητής και η διοίκηση, σαν θέμα τακτικής, με μικρότερες ομάδες, πρέπει θεωρητικά να τους ξεκουράζεις. Ο Τσιγκουναράς, λοιπόν, αντί να προστατεύσει την ομάδα του, τους καλούς του παίκτες, τους καταπώντησε εκεί και τους διέλυσε σωστά βιολογικά. Και αυτό θα πει Τσιγκουναράς Μελισσανίδης. Αυτό. Πάει με τις πορδές να βάψει αυγά. Εδώ άλλο ξόδεψε ένα καλό λεφτά και δεν μπορεί να κάνει ομάδα. Ο άλλο πήρε ένα προπονητή καλό. Να 5-3-2. Να κρυφτώ. Να πρεσάρω. Να ανέβω παραπάνω φορέ. Να κατέβω κατά πάνω φορέ. Πάρ το να κάτω. Επειδή μιλάει για συμβόλαια, δεν έχει ο παίκτη να κλάψει. Οι οπαδοί κλαίνε. Οπότε θα αφήσει το ότι ο παίκτη έκλαιγε. Κανεί δεν έκλαιγε. Είναι θέμα τακτική διοίκηση. Που λέει ότι ο Τίγρη θα πληρώνει Ντούκου. Δεν αμφιβάλλει κανεί. Αλλά αν τραυματιστεί ο παίκτη. Και πάρε φτιάχνει το πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ. Είστε για πού να πω. Να πάτε αυτά εκεί που πέθανε ο Βέλιος και έβαλε αυτόν τον γκολ στη ζωή του. Πώς το λένε. Πέθανε ρε παιδί μου με τη θέλησή του. Άλαβες. Αυτό να κάνετε. Έγινε καλό μεσημέρι. Bye bye. Επόμενος κύριος. Έλα ραπ. Έλα βίλε. Τι έγινε εσύ. 15 λεπτά περιμένουμε. Βάλε Δευτέρα ταχύτητα. Έλα ρε, τα άμαθες τώρα τα έργα τώρα Δευτέρα να βάλω εγώ. Να σε κάνω μια ερώτηση λίγο. Η κυρία που πήρε πριν, τι είναι, καμιά πρώην Μελισσανίδη είναι? Έχει, γιατί εσείς όταν στηρίζετε τον Σαββίδη ή ξέρω εγώ έναν. Τι ομάδα είσαι, φίλε? Τι να πάω, τι είσαι? Εσύ δηλαδή τι είσαι, σου έκανε έρωτο τον Γκαρσία δηλαδή και τον έχεις ήρωα. Και τον έκανες και εδώ. Πάρα, είπε τη γνώμη. Ντάγκα, ντάγκα, πληρώνει ο Μελισσανίδης, ντάγκα, ντάγκα. Τι ντάγκα, ντάγκα, του έριξε χαμένο. Αυτό που είπε η κυρία έχει δίκιο. Ο Μελισσανίδης συμφώνησε για 1.000 ευρώ το μήνα και τα δίνει ντάγκα, ντάγκα. Δεν του έφεγε κανέναν στα λεφτά, αυτό είπε. Το ότι είναι Τσιγκουναράς και έχει μικρό μπάτζετ, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Μπαταξής δεν είναι πάντως μια φορά ο άνθρωπος. Πώς? Τους έριξε λόγω γάμα εθνική και πανηγυρίζουν να πούμε μας έχουν κάνει. Τους έριξε γάμα εθνική να τους πάρει τζάμπα και να τους ανεβάσει ψηλά χωρίς χρέη. Αυτόν τον τρόπο βρήκε ο άνθρωπος. Ο Παοκτής θα δεχόταν να το ρίξει κανείς γάμα εθνική ρε εσύ? Ανάλογα. Αν το έλεγε ο Γκαρσία και έβγαινε μπροστά, θα πηγαίνατε εκεί σαν τους πιγκουίνους και εδώ την πιο Γκαρσία. Θα βγάζανε ναού με έναν δικό σας που αγαπάτε, θα ερχόταν ο Βιερίνια, θα ερχόταν ξέρω εγώ ο Ιερός Τρούλος, θα πηγαίνατε εκεί, θα βγαίνανε ό,τι σας γράφαμε και ό,τι σας λέγαμε. Ό,τι σας γράφαμε και ό,τι σας λέγαμε θα κάνατε. Θα κάνατε κάτι άλλο, ο Τσίπρος ό,τι σας λέει κάνετε. Ό,τι σας λέει ο δημοσιογράφος κάνετε, γιατί έχετε προσωπικότητα, εσείς έχετε άποψη, ό,τι σας πει Μενεγάκι και η Τρέμη κάνετε. Φύγει από εδώ πέρα, επόμενη γραμμή. Τι έχετε προσωπικότητα για να σκεφτείτε κάτι άλλο? Ό,τι σας πουλήσουν. Πάμε επόμενη γραμμή. Αναχαθείτε από εκεί. Τουρκό. Έλα, ρε, ραπ. Λέγε, φίλε. Έλα, ο Νίκος, με τι κάνεις? Έλα, φίλε. Έλα, ο Νίκος, με τι κάνεις? Καλησπέρα. Έλα, άντε. Τι έγινε, καλά είσαι? Τι καλά να είμαι, ρε. Λείπει ο κόκκινος και δεν είσαι καλά, έτσι. Δεν είμαι. Δεν έχεις να μαλώσεις. Ένα θέμα. Καταρχήν, ο Ζαγοράκης έπαιξε στην Πολώνια στην Ιταλία. Ναι, βρε, ναι. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ο Πρέλεβιτς Ραυτόπουλο, γιατί δεν το ξέρεις και δεν το λες, έχει ξεχρεώσει και τον ΠΑΟΚ από το 99. Τον έχει βγάλει από το 99 ο Πρέλεβιτς. Εγώ δεν κατηγόρησα τον Πρέλεβιτς, ρε φίλε. Όχι, δεν σου λέω για τους άλλους λέμε τώρα, έτσι, που κατηγορούν τον Πρέλεβιτς. Βάλε εσύ το κεφάλι σου στη λέμε τόμο, βάλε προσωπικά τα χρέη να τα πάρεις εσύ του ΠΑΟΚ, έτσι. Όταν κάνω εγώ, δίνω δηλαδή. Εγώ είμαι με τον πρόεδρο. Και εγώ είμαι με τον Πρέλεβιτς. Εγώ με τον Πρέλεβιτς. Ναι. Και όταν εσύ δηλαδή. Εσύ τώρα σαν Ραπτόπουλος, άμα έχεις γνώμη, έτσι, βάλε 1.000.000 ευρώ. Ο Πανάκας πόσα λεφτά έχει βάλει? Έβαλε. Εγώ ξέρω. Έβαλε, έβαλε. Κύριο, εγώ ξέρω ο Πανάκας, ο Πανάκας έχει λεφτά. Άκου λίγο. Ναι, έκανε διευκόλυνση. Ο Πανάκας δεν έβαλε. Ο Πανάκας δεν πεταμένος. Επιχειρηματίας είναι. Είναι καλά οικονομικά ο Πανάκας. Δεν είναι κανένα λιμό. Βέβαια. Δεν είναι κανένα πεταμένος ο Πανάκας. Άλλο λέω εγώ. Όχι.
Όχι. Διευκόλυνε ο Πανάκας. Διευκόλυνε, βάλει λεφτά ο Πανάκας. Πρόσεξε με. Κοίταξε, ναι, να σου πω κάτι. Άλλο βάζω εγώ 500 χιλιάρικα και άλλο σε διευκόλυνε σου δίνω δανεικά 500. Άλλο αυτό. Σαν παράγοντα έχει βάλει λεφτά. Ο Πανάκας. Έχει βάλει λεφτά. Ξέρουμε τι λέμε. Θα είμαστε σωστοί. Ξέρουμε τι λέμε. Ναι. Απλά είναι παρορμητικό, είναι αυτό. Είναι νευρικό άνθρωπο. Είναι νευρικό άνθρωπο. Και να σου πω και κάτι για τον Όλσεν. Ο Όλσεν στην Ισπανία μπορεί να παίξει. Στην Ελλάδα που είναι Βαλκάνια. Και πλακωνόμαστε κάθε μέρα στο ξύλο, δεν μπορεί να παίξει. Ο Όλσεν ήρθε εδώ πέρα και, πατούσαμε κόρνα στα αυτοκίνητά μας και τρελάθηκε. Στη Σουηδία, άμα πας Στρατόπουλο και πατήσεις κόρνα, σε πάνε μέσα. Να το ξέρεις αυτό. Αυτά έλεγα το κόκκινο, ρε φίλε. Αυτά έλεγα το κόκκινο. Και κάτι τελευταίο που θέλω να σου πω εδώ και καιρό. Πάρε δρόμο από τη ζωή μου. Πάρε δρόμο από τη ζωή μου. Τι θέλετε. Ναι. Ραπτόπουλε. Ναι, κύριε μου. Ραπτό, εγώ μιλάω. Ναι, κύριε μου, εσείς. Α, ωραία. Ομάδα αίματος ΠΑΟΚ. Ναι. Μ' ακούς? Θέλω να ρωτήσω κάτι. Μ' ακούς? Πιο μεγάλα κέρατα ποιος έχει, εσύ ή ο κόκκινος? Αν έχω πιο μεγάλα κέρατα εγώ ή ο κόκκινος? Κάνουμε ένα, πώς το λένε, quiz. Πιο μεγάλα κέρατα εσύ έχεις ή ο κόκκινος? Α. Βάλε το quiz να δούμε. Να κάνω και εγώ μια ερώτηση εσένα. Για έλεγε. Πιο μεγάλη τρύπα σε προκτό έχεις εσύ ή ο Γιώργος ο Μαρίνος? Τη γυναίκα σου. Άστε διάλογο, ρε βρωμοπόντιε, κεφάλα, ρινόκερε, σκυλομούρι. Ανέραστε, πηδάς μια πόντια εκεί 1,5 μέτρο και βγήκε στο ραδιόφωνο. Σαν χλαμάρα, σαν βουρομπίχτη. Πάμε επόμενη γραμμή. Στε διάλογο εκεί, λέει, ναι. Πρώτο-τελευταίο, ναι. Έλα, έχει, εκτός από πόντιος, εκτός από βλάκας, έχει και χιούμορ. Και πόντιος και βλάκας και χιούμορ. Πρώτο-τελευταίος, ναι. Κώστα. Μάλιστα. Ο Μπουλώνης είμαι. Έλα κύριε Κώστα, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλά γόρο μου, εσύ. Να σε ρωτήσω, μεταφορικά, ναι. Διαχρονικά, ποιος ήταν καλύτερος χαφ, ο Ζαγοράκης ή ο Κούης? Ο Ζαγοράκης. Δώσε μου απάντηση. Ναι. Δώσε μου απάντηση. Μόνο ότι είχαν διαφορά χρόνων χρονικής περίοδου. Και οι δυο ήταν πάρα πολύ καλοί με διαφορετικά στοιχεία ο καθένας. Θα ήθελα... Ναι, όχι, πες μου για να σου πω... Ακούμε λίγο. Ο Ζαγοράκης, αν ήταν στην ηλικία του Κούη και ο Κούης δεν ήταν συνομήλικοι και παίζαν μαζί αυτοί οι δυο, δηλαδή ο Ζαγοράκης με τον Κούη... Και δεκάρι να έκανε τον Τζιάρτα ή τον Κούδα ή τον Παπαϊωάννου τον Μίμη, θα παίζανε μια τριάδα η οποία θα τρίβαμε τα μάτια μας. Άλλα χαρακτηριστικά, ο Κούης ήταν πιο δυνατός, έβαζε γκολ με το κεφάλι από πίσω, ερχόταν σαν φορ. Δεν είχε τα τρεξίματα βέβαια που είχε ο Ζαγοράκης. Εντάξει. Αλλά να μιλήσουμε και σαν εκτελεστής. Σαν εκτελεστής ο Κούης, μα θα μπορούσε 103, να. 170 γκολ. Ναι, ο Κούης ήταν. Ήταν στα γκολ από τα χαφ. Αλλά λέω τώρα, φαντάσου τώρα είχε ο Κούης το Ζαγοράκι για χαμάλι. Συμφωνώ μαζί σου. Και δεκάρι να είχαμε τον Κούδα, ας πούμε. Τι ομάδα θα είχαμε, έτσι. Τι ομάδα θα ήταν αυτή, ναι. Α, μπράβο, αυτό συμφωνώ. Ναι. Δεν είναι. Και οι τρεις παιχταράδες στον τομέα τους. Όπως και ο Σαράπης. Σαλοχτάρι, ναι. Α, μπράβο. Σαν οχτάρι. Ήταν χαφάρες που λέγαμε, την έννοια που λέγαμε. Κοίτα, ο Ζαγοράκης, αν είχε και σκοράρισμα σαν το Σαράφ και σαν τον Κούι, θα έπαιζε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα ήταν ο Μόντριτς. Θα ήταν, πώς να σου το πω, δηλαδή, αν είχε δηλαδή και τον γκολ να ερχόταν από. Δεν είχε τον γκολ. Να σου πω και κάτι. Αν ο Ζαγοράκης δηλαδή είχε τον γκολ. Παρακαλώ. Το είπες Μόντριτς, τον είδες προχτές. Που από τη μια περιοχή πήγε στην άλλη να μαρκάρει τον μπακ της εθνικής μας. Φίλε καλέ μου Κώστα μου, έχεις δει εσύ παίκτη με μάγουλα προς τα μέσα να μην έχει πνευμόνια και τρεξίματα? Τον είδες πως πήγε εκεί πέρα, πως πήγε. Γι' αυτό τον χρειαζόμαστε τους Μόντριδες και τους Ζαγοράκηδες στο ποδόσφαιρο. Όλη η ομάδα είναι τα χαφ και ας λένε ότι θέλουν και ακραίοι χαφ με την σωστό. Ταχύτητα. Μεγάλη υπόθεση. Εμείς είχαμε χθες 3 αργά χαφ, Μπακασέτα, Ταξίδι. Και Τζιόλι και άλλοι είχαν 3 οχτάρια μοτόρια να πούμε. Μοτόρια. Κάντε. Τι να πούμε, ρε Κώστα, εντάξει, ρε. Έγινε. Μια χαρά. Να είσαι καλά, κύριε Κώστα. Πάμε στον τελευταίο, προλαβαίνουμε ένα λεπτό.
Ένα λεπτό, φίλε, γιατί θα μας μαλώσουν. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα, κύριε. Γεια σου, Κώστα. Καλώς τον. Ακόμα περιμένω να με κάνεις αναπάντητη κλίση. Ρεσί το. Ρεσί. Δεν πειράζει. Πάρε με μετά το. Εντάξει, μόλις... εντάξει. Για να μιλήσουμε, ναι. Λοιπόν, έλα. Για αποκατάσταση της αλήθειας. Ναι. Επειδή βγαίνουμε και λέμε ό,τι να είναι. Ναι, 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 ναι. Ο Πανάκας έβαλε λεφτά και δεν τα πήρε. Έβαλε λεφτά, ναι, έβαλε. Και δεν τα πήρε. Ναι. Δηλαδή αυτό που ακούστηκε από έναν ακροατή, άλλο να τα βάζεις και να τα παίρνεις να κάνεις διευκόλυση. Για την αποκατάσταση της αλήθειας για έναν άνθρωπο που έχει στηρίξει το μπάσκετ. Ναι, αλλά και από την άλλη μεριά όμως αυτή η συμπεριφορά τώρα... Λοιπόν, η συμπεριφορά αυτή είναι ενός οπαδού του ΠΑΟΚ που γεννήθηκε ΠΑΟΞής. Τον βγάζουμε λοιπόν, δηλαδή από παράγοντα. Η μεγάλη διαφορά με τον Μπάνε, άσε το παικτικός σαν πρόεδρος και σαν άνθρωπος, είναι ότι ήρθε 21 χρονών στον ΠΑΟΚ και έγινε ΠΑΟΞής. Ναι. Ο άλλος γεννήθηκε, πρόσεξε, και το άθλημα δεν είναι τένις, δεν μιλάμε. Το άθλημα είναι ομαδικό με οπαδούς. Κοίταξε. Φιλάθλους. Κοίταξε. Εφόσον ο ΠΑΟΞής, όχι ο Πανάκας, ο μέσος ΠΑΟΞής απέχει και ο Πανάκας, ας πούμε, η κριτική του θα πάει πρέπει να είναι πιο σφαιρική. Δηλαδή, εάν ο ΠΑΟΞής ο μέσος στηρίξει ένα μπάσκετ και ο ΠΑΟΚ δεν τραβήξει, μαζί με τον Πανάκα και εγώ. Αλλά αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΞής απαξιώνει τον μπάσκετ. Έχει 10 Πανάκες που φωνάζουν. Δεν αντιλέγω εγώ. Φίλε Κώστα, ναι. Επειδή αρχίσαμε να απαξιώνουμε τα πάντα. Ναι. Λοιπόν, έχω αγοράσει διαρκείας, έχω πάει Τούμπα με 30.000 λαό. Και λέω, προπονητής είναι ο Κώστας. Ναι. Και τον βρίζουν και είναι 30.000. Ναι. Τι θα κάνουμε, θα πάρουμε τα διαρκείας. Άσχετο αν είναι Πανάκας, αν είναι Δικπατζάνης, οποιοδήποτε. Λοιπόν, υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην απαξίωση του μπάσκετ, στην απαξίωση του μπάσκετ, στην απαξίωση του μπάσκετ,